Εδώ είμαστε, καλησπέρα. Χρόνια πολλά σε όλους. Γεια σου, Ελευθέριο. Γεια σου, Ελευθέριο. Καλά μυαλά. Έτσι. Να γίνουμε όλοι λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Ωραίες οι ευχές στο Facebook. Όντως είναι ωραίες. Αλλά να πιάνουν κάποτε και τόπο. Λίγο καλύτεροι άνθρωποι. Δεν θέλεις τυποποιημένες ευχές. Τι να πω. Τι να πω. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Έχουμε εδώ μια οδηγία για τις ευχές μας, δεν ξέρω. Εξεράγει. Δεν καταλαβαίνω όμως τι θέλει να πούμε, παιδί, τι ευχές. Εγώ θα ευχηθώ. Τι να ευχηθώ. Να μην είναι τυποποιημένη ευχή. Λεφτά. Όλοι θέλουν λεφτά. Δεν θέλουν όλοι. Ναι, εγώ δεν με νοιάζει αν είναι τυποποιημένη ή όχι. Την υγεία μας να έχουμε όλοι. Πέρα από αυτά. Και ξαναλέω, να είμαστε καλύτεροι άνθρωποι, να γίνουμε λίγο, ρε παιδί μου, όχι πολύ. Εσύ, θα μας φημώσει, θα μας κλείσει το μικρόφωνο. Ναι, για κάποιο λόγο είναι αγανακτισμένοι. Αναστασία, γιατί έτσι. Α, τώρα κατάλαβα. Ευτυχώς, αγάπη, δεν με λένε Γιώργο. Να μου εύχονται με post που περιλαμβάνουν 200 ονόματα μέσα. Πόσο άσχημο. Αυτή η μάστιγα πρέπει να τελειώσει, παιδιά. Ένα είναι αυτό. Να σου πω κάτι γενικά για μένα. Είναι πολύ χαζό αυτό που έφυγε στον τοίχο κάποιον, ωραία, στο Facebook. Άμα θες να ευχηθείς, στείλ του ένα μήνυμα. Όχι, όχι. Πάρ' του ένα τηλέφωνο. Όχι, στείλ ένα μήνυμα, σου λέω εγώ. Εγώ ναι. Δεν παίρνω κανένα τηλέφωνο προσωπικά. Πάντα στείλω μήνυμα, ωραία, αν στείλω. Γιατί τους προσδόσεις τους ξεχνάω, πραγματικά. Αλλά ποτέ στον τοίχο. Μην γράψεις στον τοίχο. Άμα δεν νιώθεις ανάγκη να του στείλεις ένα μήνυμα, δεν χρειάζεται να το πεις στον τοίχο του. Δεν θα στεναχωρηθεί. Οι μάστιγες είναι δύο, αγάπη, για να ξέρεις. Και μετά κάνεις και το συνολικό και λες ευχαριστώ όλους γιατί δεν προλαβαίνω να σου απαντήσω. Η μάστιγα είναι η μία, το πρώτο, το να εύχεσαι μαζικά χρόνια πολλά σε όλους τους Γιώργηδες και τις Γιώργιες και κουπανάς από κάτω 200 ονόματα tag. Ναι, ναι, μια ιδέα και μισή, παιδιά, συγγνώμη που στο χαλάω. Και μετά όλη μέρα τα σχόλια που έκανε η Τούλα, η Σούλα, η Κούλα. Καλύτερα ναι. Μην γράψετε τίποτα. Ναι. Αν δεν μπορείτε να στείλετε σε 10 ανθρώπους ένα μήνυμα. Μαζί σου, ναι. Και τους βάζετε όλους στο κουβά. Και το άλλο. Και το άλλο είναι αυτό που είπες. Ευχαριστώ, ναι, δεν πρόλαβα να απαντήσω σε όλους. Σιγά βρε Kim Kardashian εσύ που είχες 800.000 ευχές και δεν πρόλαβες να απαντήσεις. Όχι, μακάρι να μπορούσα να απαντήσω σε όλους. Πολύ άσχολοι όλοι, ναι, καλά. Αλλά θα σας απαντήσω σε όλους, ναι, σας ευχαριστώ και αντεύχομαι, άσε με βρε άνθρωπέ μου, πες την ευχή εσύ που θες να στείλεις, πες εσύ που τη δέχεσαι ευχαριστώ, τέλος. Αυτό το ότι δεν μπορώ να απαντήσω σε όλους. Ποιος είσαι δηλαδή. Ο Ντόναλντ Τραμπ που έχει 800.000 μηνύματα. Στην τελική έλεος. Εγώ είμαι με αυτούς, που, επειδή έχω πολλοί γνωστούς που το κάνουν αυτό, που όταν έχουν γενέθλια ή γιορτή, κάτι κάνουν και κλειδώνουν τον τοίχο και δεν μπορεί να γράψει ο άλλος. Ναι. Ή δεν φαίνεται, δεν ξέρω. Με αυτούς είμαι. Τέλος πάντων, αν έχεις πολλά μηνύματα, να καθίσεις να απαντήσεις. Εγώ, επειδή είμαι μια διασημότητα. Γεμίσαμε celebrity, αγαπιά του. Εγώ λοιπόν στο πάρε και το φάσκελο σου. Όχι από μένα, γιατί εγώ ήμουν κύριος. Πάρε και το φάσκελο για να σοβαρευτείς. Εγώ τέλος πάντων. Δεν απαντάω σε κανέναν. Στον τοίχο. Στα προσωπικά απαντάω σε όλους. Στον τοίχο δεν απαντάω σε κανέναν. Και ούτε μετά λέω ευχαριστώ. Άντε, μπορεί να κάνω like στο σχόλιο αυτό. Τίμιο. Ωραία, το λύσαμε και αυτό. Πιο τίμιο. Το άλλο το ημερών είναι το Game of Thrones. Δηλαδή, μαζευτείτε όλοι μαζί. Λίγα λόγια. Μαζευτείτε όλοι μαζί, χωρίς, δηλαδή, πραγματικά, χωρίς να πηγαίνετε με κανέναν άλλον. Δείτε, ρε παιδί μου, πόσα επεισόδια είναι, δεν ξέρω τι γίνεται. Είναι άλλα ένα, τρία, άλλα τρία. Δεν με ενδιαφέρει. Τρία ακόμα. Άλλες τρεις εβδομάδες, ωραία. Συζητήστε το μεταξύ σας και φτάνει. Φτάνει. Μπαίνει στο Twitter, GOT. Μπαίνει στο Instagram, story. Άμα δεν έχει story αυτές τις μέρες που να βλέπει το Game of Thrones, τον επεισόδιο, δεν είσαι. Δεν είσαι άνθρωπος, ρε παιδί μου. Είσαι ούτε καν βασικός. Τίποτα. Δεν υπάρχεις. Φτάνει! Αλήθεια είναι αυτό. Μα φτάνει! Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι πολλοί ξεκάθαρα το βάζουν απ' έξι, ίσα-ίσα να κάνουν το story στο ξεκίνημα και το κλείνουν. Και το άλλο που θέλω να πω, πριν πάμε στο σοβαρά, φτάνει παιδιά κάθε χρόνο με τα αρνιά και τα κατσίκια στο Facebook. Άλλο και αυτό. Νόμιζα ότι είχα φίλους σε αρνιά το Πάσχα. Κοίτα, και εμείς που δεν ανεβάζουμε, τρώμε. Μη σας σοκάρουμε γενικότερα. Τέλος πάντων. Τρώμε. Μακάρι αυτά να ήταν τα προβλήματά μας. Όχι, δεν βλέπω. Αλλά βλέπεις πολύ βλακεία στο Facebook. Μας κάνουν έξαλλους δηλαδή. Βλέπεις πολύ βλακεία. Οκ. Okay. Η λύση είναι να μην μπαίνεις αυτές τις μέρες. Μόνο αυτό. Ξαναλέω, ας γίνει ο καθένας λίγο καλύτερος άνθρωπος και όλα τα υπόλοιπα. Ναι, ρε φίλε, γιατί βγαίνουν στην Καλαμάτα ο Δήμαρχος. Έχει σκοτωθεί ένας άνθρωπος από ένα έθιμο. Τι είναι, το λέμε έθιμο αυτό. Το βαφτίσαμε έθιμο γιατί ναι. Έθιμο δεν ήταν. Ναι. Οκ, okay, οπότε σαϊτοπόλεμο, λες και πρόκειται για σαΐδες με από χαρτί, ας πούμε. Ο άλλος ο άνθρωπος έκανε τη δουλειά του και έχασε τη ζωή του, γιατί μία από τις σαΐτες
κατέρριξε στο κεφάλι του, ενώ έκανε τη δουλειά του, και βγαίνει ο δήμαρχος και λέει ότι είναι στο DNA των ανθρώπων από τη Μεσσηνία να έχουν αυτό το έθιμο. Συγχαρητήρια. Εγώ θα έλεγα στον δήμαρχο, αφού είναι στο DNA του, να καθίσει απέναντι αύριο μεθαύριο. Μπροστά εκεί, ναι. Μπροστά εκεί, να σημαδεύουν εδώ οι εθιμολόγοι, οι σαϊτολόγοι που διάβασα. Γιατί συνέλαβε, λέει, η αστυνομία 6 σαϊτολόγους. Πώς γίνει σαϊτολόγος? Δεν μπορώ, πραγματικά. Δηλαδή. Και το άλλο το παιδάκι, δεν θυμάμαι που ήταν στο Βόλο. Δεν είμαι σίγουρη. Το παιδάκι είναι 8 χρονών. Που επίσης από. Αδέσπο τη σφαίρα. Ναι, δηλαδή. Κάποιος Ελληναράς πήρε το όπλο στο μπαλκόνι, στο δρόμο, στην ταράτσα, πυροβόλησε. Και η σφαίρα βρήκε το κεφάλι ενός 8χρονου παιδιού. Ναι. Το οποίο είναι σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Αλλά κατά τα άλλα, μιλάμε για έθιμα που τα κάνουμε γενικά κάθε χρόνο. Επιμένουμε, ενώ κάθε χρόνο έχουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν υπάρχει χρονιά που να μην δεις ότι έγιναν 10 περιστατικά σε όλη την Ελλάδα. Αλλά εμείς εξακολουθούμε εκεί. Αχ, τι ωραία, ναι. Μπράβο, ωραία. Είναι έθιμο, είπε ο Δήμαρχος, το DNA των Μεσσήνιων. Το βλέπεις κιόλας, Αστέρκη, είναι κάτι προφανώς, πολύ ασφαλές. Πριν πηγαίναν στον πόλεμο, τα παλιά χρόνια οι Μεσσήνοι με τους Σπαρτιάτες πετούσαν σαΐτες. Μα είναι έθιμο, είπε ο Δήμαρχος. Το λένε έτσι απλά, σαν να είναι χαρτί. Ο Δήμαρχος, ο οποίος βάζει υποψήφιος από ό,τι διάβασα, περιφερειακή, κάτι τέτοιο. Να ναι, το χαίρονται και τον Δήμαρχο στην Καλαμάτα. Ο Δήμαρχος είπε ότι, okay, ναι, υπήρξε ένας νεκρός, αλλά θα υπάρχουν και αντιδράσεις άμα το σταματήσουμε. Ναι, είναι πολύ πιο σημαντικές οι αντιδράσεις, γιατί σου λέει αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να ψηφίσουν. Ενώ ο άλλος, τι έγινε. Εντάξει, έφυγε αυτό από τη ζωή. Οκ, okay, αυτό. Αλλά όλα τα υπόλοιπα είναι normal. Κοίταξε, φέρνουν τουρίστες, αγάπη, όσους φέρνουν. Εντάξει, αυτές είναι οι αντιδράσεις. Καλά, κοίτα να σου πω κάτι, και σαν θέαμα. Δεν με ενδιαφέρει να το δω. Δηλαδή δεν είναι ωραίο θέαμα. Δεν ξέρω τι σου προσφέρει αυτό. Το είδαμε στην Τούμπα. Μα δεν ξέρω. 800 φορές καλύτερο. Ναι, δεν ξέρω τι σου προσφέρει το να κάθεις να δεις ανθρώπους να έχουν αυτά τα πράγματα στα χέρια τους και να κάνουν αυτό. Δεν ξέρω τι σου προσφέρει. Αλλά οκ, okay, ναι. Έχει γίνει αυτό το πράγμα. Και εσύ βγαίνεις την ίδια μέρα και κάθεσαι και λες αυτό. Ναι, καλύτερα κάθεσαι και βούλωστο. Αντί να πιάσεις το κεφάλι σου και να πεις ότι όχι, τι γίνεται, μην πεις τίποτα. Μην πεις τίποτα. Όχι, ρε φίλε, να σε πιάσει λίγο, δεν είσαι άνθρωπος. Να σε πιάσει. Ο άλλος άνθρωπος έκανε τη δουλειά και έχασε τη ζωή του. Εσύ τι κάνεις, ας πούμε. Βγαίνεις και λες τι, το DNA. Δεν τρέπεσαι λίγο? Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δεν έχει καμία άλλη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, για να το κλείσουμε και αυτό, καλύτερα βούλωστο. Μην πεις τίποτα αν δεν μπορείς να πεις κάτι της προκοπής. Παρά να λες αηδίες ότι είναι στο έθιμο, στο DNA των Μεσσήνιων και αν το απαγορεύσουμε το έθιμο, θα υπάρξουν αντιδράσεις. Ας υπάρξουν κι άλλοι νεκροί, άμα είναι. Να έχουν δύναμη οι άνθρωποι του Οικονολήπτη. Αφήνει πίσω και δύο παιδάκια και η σύζυγός του. Όλα τα υπόλοιπα τώρα είναι για να μαλώνουμε ξανά στο Facebook. Διαβάζεις πάλι την κάθε αηδία. Τέλος πάντων, κάπου το έχουμε χάσει, παιδιά. Ναι, πραγματικά. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Μα βλέπεις εσύ ποσταρίσματα μίσους κάτω από ειδήσεις που αφορούν θανάτους ανθρώπων. Ναι. Εμένα εκεί με τρελαίνει, γιατί τέτοια περιστατικά υπάρχουν κάθε χρόνο τα τελευταία χρόνια. Δεν είναι φετινό. Αλλά πλέον βλέπεις ποσταρίσματα μίσους από μεγάλη μερίδα ανθρώπων, όχι από έναν-δύο βλάκες. Okay, δεν. Κάπου έχει χαθεί. Λοιπόν, είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24. Η πρώτη της εβδομάδας. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάτι να πεις. Σιγά σιγά τώρα επιστρέφουν στις προπονήσεις. Πολύ ησυχία. Επιστρέφουν σήμερα, νομίζω. Ναι. Και καλό θα είναι να αφήσουμε όλοι στην άκρη τους πανηγυρίτες που νομίζω ότι τους έχουμε αφήσει. Έχω εμπιστοσύνη προσωπικά στο Ράτσα Μολουτσέσκου και νομίζω ότι αυτές τις μέρες μέχρι την 11η Μαΐου η ομάδα θα κάνει αυτό που πρέπει να κάνει. Δεν ήταν η εικόνα καλή στην Τρίπολη. Ναι, καθόλου καλή. Απέναντίας ήταν έως και κακή, θα έλεγα, αναμενόμενο σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Εντάξει, το αναγνώρισαν όλοι και στην ομάδα. Απλώς έχουν μείνει δύο παιχνίδια. Εξίσου σημαντικά και τα δύο. Φυσικά ο τελικός είναι πιο σημαντικός. Θα αναφερθούμε και θα σας πούμε το ρεπορτάζ μετά το διάλειμμα των Γεμισή για το τι συμβαίνει με τα εισιτήρια και ποια είναι η λύση που φαίνεται να προκρίνεται και ποιες είναι οι τάσεις, ποιες είναι οι απόψεις του ΠΑΟΚ και της ΑΕΚ. Αλλά σίγουρα ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα δύο παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίσει και τα δύο. Δεν νομίζω να διαφέρει κανέναν αν ο Πας Γιάννενα πέφτει ή έπεσε ή θα πέσει ή έχει ελπίδες να σωθεί, όπως στρώνεις και κοιμάσεις στη ζωή. Στον ΠΑΟΚ επαφείται να κλείσει με τον καλύτερο τρόπο ένα πρωτάθλημα στο οποίο βούλωσε πάρα πολλά στόματα. Τεράστια υπόθεση το αίτητο, εδώ που φτάσαμε. Όταν φτάνει 29η αγωνιστική,
δεν έχεις περιθώρια από το να κυνηγήσεις με όλους τους δυνάμεις να τελειώσει το πρωτάθλημα ήδη τους. Και μετά να δούμε τι θα γίνει στο τελικό με την ΑΕΚ στις 11 Μαΐου. Πρέπει στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί το άλλο είναι ένα κομμάτι που δεν εξαρτάται ούτε από τον Λουτσέσκου, ούτε από τους ποδοσφαιριστές. Το αγωνιστικό τμήμα πρέπει να πάει στο τελικό με το μαχαίρι στα δόντια, όπως πήγε στο Βόλο και όπως πήγε πέρσι στο ΆΚΑ. Παρά τις απουσίες, το έχουμε ξαναπεί, νομίζω συμφωνείτε όλοι, ο ΠΑΟΚ είναι για μένα δύο κλάσεις καλύτερος από την ΑΕΚ και σε ποιότητα και σε συνοχή έχει μια αγωνιστική ταυτότητα. Η ΑΕΚ δεν με εντυπωσιάζει παρά τα καλά αποτελέσματα το τελευταίο διάστημα. Αλλά φαίνεται πως το κίνητρο τώρα που μιλάμε είναι στην ΑΕΚ. Μπορεί ο ΠΑΟΚ να το γυρίσει και αυτό και πέρα από την ποιότητα, την ομοιογένεια, την αποτελεσματικότητα και το μέτωπο που διαθέτει, στις 11 Μαΐου να έχει και περισσότερο κίνητρο από την ΑΕΚ. Για τρίτη συνεχόμενη χρονιά να αφήσει την ΑΕΚ στη δεύτερη θέση, στον τελικό, να την αφήσει στην εσωστρέφειά της, δεν μας απασχολεί καθόλου, και να κλείσει τη χρονιά με ένα double, κάτι που δεν έχει συμβεί ποτέ στην ιστορία του συλλόγου. Λίγο έλειψε να συμβεί το 1985, αλλά επέλεξε τότε ο Χρήστος Δημόπουλος να μην περιμένει λίγες μέρες για να κάνει τη μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Ο πρωταθλητής ΠΑΟ κατέβηκε στην Αθήνα. Ο Ολυμπιακός ήθελε τον Χρήστο Δημόπουλο, του έδωσε μια τεράστια προσφορά. Στο αεροδρόμιο, με το προσγειώθηκε η ομάδα, έφυγε με τον αδερφό του, όχι του Θανάση, από την πίσω πόρτα του αεροδρομίου. Πήγανε στα γραφεία του Βαρδελογιάννη, υπέγραψαν συμβόλαιο και βγήκανε στις κάμερες, αγκαλιές, φιλιά, ευχαριστώ τον κύριο Βαρδελογιάννη για την τιμή κτλ. Ο Βάλτερ Σκότσικ αναμενόμενο ήταν να τον κόψει την αποστολή και ο ΠΑΟΚ, που στο 10ο λεπτό όλοι θυμάστε, τουλάχιστον οι παλιότεροι, την άδικη και αισχρή κόκκινη κάρτα που αντίκρισε ο Βασίλης Βασιλάκος. Ευτυχώς υπάρχει βίντεο ο συγκεκριμένος τελικός. Να δουν και οι νεότεροι πώς αποβλήθηκε στο 10 ο Βασίλης Βασιλάκος. Ο ΠΑΟΚ έχασε την πρώτη του ευκαιρία να πάρει τον double. Έχασε από την Λάρισα 4-1 στο ΆΚΑ. Οπότε, επειδή είναι φρέσκο το περσινό με την ΑΕΚ, νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ είδε ότι άμα χάσει τη συγκέντρωσή σου και μείνει μόνο στο πρωτάθλημα, άσχετα πώς το κατέκτησε πέρυσι η ΑΕΚ, δεν θα σου βγει καλό στον τελικό. Εγώ καταλαβαίνω και από αυτό που βγαίνει από την ομάδα ότι το ξέρουν. Τώρα, πόσο εύκολο είναι να βγει αυτό στο γήπεδο και να τα αφήσουν όλα απ' έξω εκείνη τη στιγμή για να δώσουν το 100% θα φανεί. Αλλά σε επίπεδο προετοιμασίας και σε επίπεδο συγκέντρωσης αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι δεν υπάρχει άνθρωπος στον ΠΑΟΚ που θα αφήσει σε δεύτερη μοίρα τον τελικό. Αυτό βγαίνει τουλάχιστον. Αλλά σου λέω. Το θέμα είναι πόσο απτυχαμένη ενέργεια θα μπορέσεις να ανακτήσεις σε αυτές τις μέρες που υπολείπονται. Γιατί κακά τα ψέματα, τώρα που μιλάμε, δεν είναι έτοιμος κανένας. Καλά, εννοείται. Καταρχάς, εντάξει, τώρα μιλάμε υπήρξαν για. Υπήρξαν οι πανηγυρισμοί, υπήρξε το ταξίδι στην Τρίπολη, ο ΠΑΟΚ έκανε απλά τη δουλειά του, θα μπορούσε και να κινδυνεύσει. Νομίζω ότι βοήθησε βέβαια αυτό το κομμάτι της διακοπής. Δηλαδή, 4-5 μέρες λίγο να ξεφύγεις. Να σου πω κάτι, ακόμα και από εδώ το να ξεφύγεις. Δηλαδή, αυτό το καθημερινό. Έλεγε ο Μπίσης Βαρχθές ότι την επομένη της φιέστας, την προηγούμενη εβδομάδα, όπου και αν πήγαινα και ψωμί έλεγε να πήγαινα να πάρω, μου το έδωνα δωρεάν. Δηλαδή, ξέρεις, όλο αυτό το κλίμα, το πανηγυρικό, το όπου πας, από Θεός και όλα αυτά, να βγεις λίγο από αυτό, να ηρεμήσεις, να καθαρίσεις το μυαλό σου και από εκεί πέρα να επιστρέψεις, ναι, υπάρχει το παιχνίδι με τον Μπάς, το οποίο αν ο ΠΑΟΚ το κρατήσει αίτητο το πρωτάθλημα, θα μείνει όχι απλά στην ιστορία, θα μείνει για πάντα και δεν θα μπορεί να ξανασπάσει αυτό το ρεκόρ εύκολα. Είναι όπως το περσινό της City που έφτασε στους 100 στην Premier League. Ναι, ναι. Το ξανακάνει αυτό. City. Αυτό θα μείνει. Ναι, εντάξει, φέτος έχει ταβάνι 98. Δεν φτάνει κάτι. Εντάξει. Αλλά είναι κάτι που έχει μείνει. Ξέρεις ότι η City έχει φτάσει στους 100 στην Premier, όχι στο πρωτάθλημα. Είναι στέριο. Βγήκε η καημένη η δημοσιογράφος με το χαλάζι να κάνει ρεπορτάζ. Ζώα. Λοιπόν. Ξέρεις ότι η City το έχει κάνει αυτό το πρόγραμμα στην Premier League, όχι στο πρωτάθλημα της τρεχαγύρευε. Και έχει μείνει. Κάπως έτσι ήταν και άμα το κάνει ο ΠΑΟΚ αυτό το πράγμα φέτος. Καταρχάς, σκέψω ότι και στο εξωτερικό, όπου υπάρχει πλέον αναφορά για το ΠΑΟΚ, που παίζει παντού εδώ και δύο εβδομάδες, και στα κορυφαία site ακόμα, όλοι στέκονται στο αίτητο. Και ότι είναι ο ανίκητος στην Ελλάδα και δεν μπορεί κανείς να τον κερδίσει. Όλοι το σημειώνουν. Σκέψω να τελειώσει το πρωτάθλημα και όντως να είσαι με νίκες και 4 ισοπαλίες. Έχεις κάνει, είναι σπουδαία υπόθεση και θα μείνει για πάντα.
Όλοι το ξέρουν. Ναι, αλλά ο Μπάμπης από τα Καμίνια λέει ότι ο Ολυμπιακός έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο. Ναι, οκ. Ο Μπάμπης από τα Καμίνια πάει στο Sky Sports να δώσει μια συνέντευξη και να το πει. Τι να σου πω. Οκ. Με ζολαβούν πάνω κάτω 10-11 μέρες, 10 μέρες. Καλά, έχουμε ακούσει και να υποθούν μέχρι το επόμενο Σάββατο πάρα πολλά. Μέχρι 11 Μαΐου. Ναι, κυρίαρχο θέμα και είναι λογικό είναι τα εισιτήρια του υλικού. Μετά το διάλειμμα θα σας πούμε τα δεδομένα που υπάρχουν. Όσοι έχουν αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Υπάρχουν διαβουλεύσεις. Αύριο θα είναι η πρώτη σύσκεψη. Όχι. Την Πέμπτη. Ναι. Αύριο την Πέμπτη θα είναι η πρώτη σύσκεψη. Πάω ΚΑΕΚ, αστυνομία, υφυπουργός. Όλοι. ΕΠΟ, δεν ξέρω ποιος άλλος. Για να τα βάλουν κάτω και να δει ο καθένας τις προθέσεις του άλλου. Αν και ο τελευταίος λόγος ανήκει στον υφυπουργό. Είναι δύο παιχνίδια. Εγώ θα το ξαναπώ. Έχω εμπιστοσύνη στο Ράσμαν Λουτσέσκου ότι αρχίζει γενομένης από σήμερα. Μπορεί να βγάλει από το μυαλό του, το μυαλό των ποδοσφαιριστών του, τους πανηγυρισμούς, τις φιέστες, τους λευκούς πύργους κτλ. Και να επικεντρώσει την προσοχή τους αρχικά στο μάτς με τον Μπας Γιάννενα, που μόνο εύκολο δεν θα είναι, έτσι πως είναι η κατάσταση. Και στη συνέχεια να παρουσιαστεί η ομάδα έτοιμη για τον τελικό, ακόμα και αν παραταχθεί σε αυτόν χωρίς τον Βιερίνια, χωρίς τον Μαωρίσιο, χωρίς τον Βέρμπλουμ. Τον Καντουρί. Υπάρχουν θέματα προφανώς. Αφήνουμε ένα περιθώριο για τον Ερίκε. Το έχουμε ξαναπεί. Δίνει τη δική του μάχη ο Βραζιλιάνος και καλό θα είναι για την ομάδα να μπορέσει να είναι έτοιμος. Έχει πολλή ποιότητα και είναι ένας παίκτης που στα μεγάλα παιχνίδια δίνει κάτι. Ναι. Μπορεί να είναι assist, μπορεί να είναι goal, μπορεί να είναι μια ενέργεια που θα φέρει ανισορροπία στην αντίπαλη άμυνα. Καλό λοιπόν θα είναι ο Ερίκη να είναι στη διάθεση του Ράσμαν Λουτσέσκου. Θα το δούμε στις επόμενες μέρες. Λοιπόν, θα πάμε στο διάλειμμα. Μαζί μας το Ρίτζες Καζίνο. Η κυρία επιθεώρηση συνεχίζεται σήμερα 3η 30 Απριλίου, Τετάρτη, αύριο Πρωτομαγιά, Παρασκευή και Σάββατο. 4 επόμενες παραστάσεις. Δεν ξέρω αν είναι τελευταίες. Η πολύ μεγάλη επιτυχία της κυρίας επιθεώρησης έχει δώσει μια παράταση σε αυτό το σπουδαίο μουσικογραφικό σόου στο θέατρο Βεργίνα. Κλείστε και στα εισιτήριά σας στο ticketservice.gr, στα καταστήματα Public και φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Η στοίχημα όπως κάθε μέρα είναι μαζί μας. Μέγας χορηγός του ΠΑΟ και του ΠΑΟ 24. Ματσάρες σήμερα. Τότε ένα Μάγιαξ με μηδενική γκανιότα, 2,45 ο άσος, 3,45 το Χ, 3,27 το διπλό του Έαντα. Στο Λονδίνο, Μπαρτσελώνα Λίβερπουλ, 1,90 ο άσος, 3,75 το Χ, 4 το διπλό της Λίβερπουλ. Εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή. Μπαίνετε σε στοίχημα, εκατοντάδες παιχνίδια, εκατοντάδες επιλογές ανά παιχνίδι. Όλες οι επιλογές live cast out, live streaming στα μεγάλα πρωταθλήματα, τεχνική υποστήριξη σε μέλη και μη μέλη με όλους τους δυνατούς τρόπους. Γενικότερα, όλες οι επιλογές, όλο το πακέτο που θέλετε για να και να περάσετε ευχάριστα αλλά και να κερδίσετε κέρδη, τα έχει η στοίχημα. Αγάπη, να πάμε στο τελικό του Champions League, να δούμε από κοντά τότε να με Λίβερπουλ. Εννοείται. Τότε να Λίβερπουλ. Okay. Ναι, ναι, στέριο μέσα. Έχεις κάποια αντίρρηση ή κάποια άλλη αίσθηση για τον τελικό? Η Λίβερπουλ θα το πάρει, οπότε είμαστε κομπλέ. Να πάμε. Το ζευγάρι του τελικού συμφωνεί όταν είναι τότε να με Λίβερπουλ? Όχι, Άγιαξ βλέπω, αλλά εντάξει. Άγιαξ βλέπεις. Κοίταξε, έχουμε πολλά προβλήματα. Ναι. Δεν θα παίξει και ο Σον που είναι τιμωρημένο λόγω καρτών. Ναι, ξεκινά από τώρα, ναι. Χάρη και είναι εκτός, ο Γουίνξ είναι εκτός. Βερτόγχεν Λαμέλα είναι αμφίβολη, αλλά έχουμε τη φανέλα Βαλιά να κάνουμε φανέλα. Σήμερα το πρώτο βήμα κόντρα στον Άγιαξ. Ναι. Καλή ομάδα ο Άγιαξ. Συμπαθητική φέτος. Σε καλό μομέντο. Τους έχει ρημάξει. Σε καλό μομέντο, ναι. Τι λες, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τελικός, αν θες αγάπη να πας στο τελικό, ναι. Άκουνε πότε θα κάνεις. Θα μπεις στο Facebook της Pepsi, ναι. στο ελληνικό λογαριασμό, Pepsi Greece, στο Facebook, θα διαστάρεις τις γνώσεις σου γύρω από το UEFA Champions League, ναι. Και αν αποδεικτείς Master, θα μπεις στην κλήρωση για να κερδίσεις ένα διπλό εισιτήριο για το τελικό στη Μαδρίτη. Μάλιστα. Και αν δεν κερδίσεις το εισιτήριο, παρότι είσαι πολύ τυχερή. Γενικά, ναι. Μπορεί να κερδίσεις PlayStation, μπάλες ποδοσφαίρου, Champions League, συλλεκτικές. Δεν σε χαλάει. Όλα αυτά στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi, μέσω της Pepsi Greece στο Facebook. Ξαναλέω, μπαίνετε μέσα στο λογαριασμό της Pepsi Greece, απαντάτε σωστά στο μεγάλο διαγωνισμό της Pepsi γύρω από το Champions League, τεστάρτε τις γνώσεις σας. Αν είστε ικανοί και τυχεροί, μπαίνετε στην κλήρωση, κερδίζετε 2 εισιτήρια για τον τελικό στη Μαδρίτη. Πραγματικά μια εμπειρία
που όσοι την έχουν ζήσει να είναι παρόν στο τελικό της Champions League τους μένει αξέχαστη μία ζωή. Αλλά υπάρχουν και άλλα πολύ μεγάλα δώρα όπως PlayStation και μπάλες ποδοσφαίρου UEFA Champions League. Καλή επιτυχία σε όλους. Νομίζω ότι είναι μοναδική ευκαιρία να πας σε ένα τελικό. Και τελικό στη Μαδρίτη κιόλας. Ναι. Δηλαδή είναι όλο το πακέτο ό,τι είναι. Καλύτερο. Ναι. Ό,τι καλύτερο, πραγματικά. Καλή επιτυχία σε όσους το κάνουν, σε όσους το προσπαθήσουν. Και άμα δεν κερδίσεις το ταξίδι, έχεις και άλλα δώρα που μπορείς να κερδίσεις και είναι εξίσου σημαντικά. PlayStation και μπάλες. Το Champions League. Δεν σε χαλάει. Νομίζω πως όχι. Λοιπόν, είπαμε ότι θα σας πούμε για τα δεδομένα που υπάρχουν τώρα που μιλάμε για τον τελικό της 11ης Μαΐου. Καταρχήν περιμένουμε όλοι την σύσκεψη της Πέμπτης. Ναι, η πρώτη σύσκεψη είναι, είναι η πρώτη επίσημη σύσκεψη. Έχουν γίνει και άλλες, αλλά επί της ουσίας δεν τέθηκαν τα θέματα στο τραπέζι, καθώς δεν ήταν σίγουρο ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ θα αποκριθούν στον τελικό. Δεν είχαμε κάποια έκπληξη. Ο ΠΑΟΚ κράτησε το 0-0 στην Τρίπολη. Η ΑΕΚ, εντάξει, ξεπέρασε το λατέμπο της Λαμίας από νωρίς. Παρένθεση μικρή, θέμα λέει χάβου στη Λαμία. Συγγνώμη, δεν έπρεπε να πήγε στο τελικό του Champions League, είναι Λαμία Άγιαξ. Χάβο θα αλλάξει όλη την εικόνα της Λαμίας, αλλά οκ, εντάξει, δικό του θέμα. Την Πέμπτη, την πρώτη σύσκεψη στην Αθήνα. Θα έχει κόσμο και κοσμάκι. Σας λέγαμε και πριν, θα είναι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, της ΑΕΚ, της αστυνομία, βασιλιάδες ενδεχομένως ή κάποιος συνεργάτης του. Εντάξει, μιλάμε για ένα φαντάζομαι θα είναι σοβαρό θέμα. Άνθρωποι της ΕΠΟ, άνθρωποι του ΆΚΑ. Γενικότερα θα έχει πάρα πολύ κόσμο, όπως είναι όλες οι συσκέψεις κάθε χρόνο για τον τελικό. Αυτό που προκρίνεται και διοχετεύεται προς τα έξω αυτή τη στιγμή είναι ότι ο τελικός πάει να γίνει κυκλισμένο των θυρών. Ναι. Δεν θα πω ξανά το πόσο ντροπιαστικό είναι να συμβεί κάτι τέτοιο. Εγώ είμαι κάθετα αρνητικός, όπως ήμουν κάθετα αρνητικός και στους τελικούς είτε στο μπάσκετ είτε στο βόλεϊ με μαθητές και παιδιά κτλ. Ναι, γιατί ξέρεις, η λογική τους τώρα είναι ότι δεν μπορούμε να περιορίσουμε τον κόσμο, δεν μπορούμε να βρούμε λύση αλλιώς. Οπότε τι κάνουμε για να το γλιτώσουμε όλο αυτό, είναι και προεκλογική περίοδος, μην εκτεθούμε κιόλας. Λέμε χωρίς κόσμο, να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Καταρχήν να πούμε ότι η δουλειά της αστυνομίας είναι να κάνει ένα σχέδιο και να αποτρέψει το οτιδήποτε. Ένα το κρατούμενο. Που δεν έχει γίνει ποτέ. Και γι' αυτό το λόγο παίρνει η αστυνομία, θα το ξαναπώ, ένα αρκετά σημαντικό ποσό. Για άλλους μπορεί να είναι μικρό, για άλλους μπορεί να είναι μεγάλο, από τη Super League και γενικότερα από το ποδόσφαιρο. Μπορεί η αστυνομία, αν δεν μπορεί να το καλύψει όλο αυτό, μπορεί να παραιτηθεί αυτού του δικαιώματος, ναι, να μην παίρνει ευρώ, δικαίωμά της είναι, και να βρουν η ΠΑΕ και η ΕΠΟ και η Super League άλλους τρόπους για να υπάρχει ασφάλεια στα γήπεδα, όπως γίνεται στο εξωτερικό. Από τη στιγμή που η αστυνομία παίρνει όλα αυτά τα χρόνια εκατομμύρια ευρώ, και καλώς τα παίρνει, γιατί δεν είναι και εύκολο το έργο των ανδρών της. Πρέπει να κάνει ένα σχέδιο σοβαρό, χωρίς τρύπες, χωρίς παραθυράκια, για να διασφαλίσει την ασφάλεια του τελικού. Πρώτο κρατούμενο είναι αυτό. Το ίδιο ισχύει και για το Υφυπουργείο Αθλητισμού. Αντιλαμβάνομαι, το λέγαμε και το προηγούμενο καιρό μαζί με τον Σταύρο, ότι ίσως όλο αυτό είναι ένα τέχνασμα να προκριθεί η λύση ενός τελικού χωρίς κόσμο και τελευταία στιγμή να σου πούνε πάρει για 5.000, να πούνε, ναι, η κάθε ομάδα από 5.000 εισιτήρια. Να σου πούνε οπότε να χαίρεστε κιόλας. Ναι, με το νου τους να αισθάνεται και ο κόσμος ευχαριστημένος ότι αποφύγαμε το χειρότερο δυνατό σενάριο. Άρα το να έχουν οι ομάδες 5.000 και 6.000 κόσμο είναι μια χαρά. Ούτε αυτό είναι λύση. Okay. Τη στιγμή που γίνονται όλα αυτά, ακόμα κάνουμε κουβέντες. Θα είναι το ΒΑΔ, δεν θα είναι. Θα προλάβουμε, δεν θα προλάβουμε. Δεν ξέρω πραγματικά αν θα προλάβουν ή όχι. Το ΒΑΡ πρέπει να είναι στο τελικό όπως και δίποτε. Ο ΠΑΟΚ του φωνάζει εδώ και 2 χρόνια. Φωνή βόνου στην διερήμου. Ξαφνικά τώρα οι υπόλοιπες ομάδες σημήθηκαν το ΒΑΡ. Απλά τώρα κοίτα για το κομμάτι του κόσμου. Πραγματικά είναι αυτό που διαβάζω και από το πρωί. Σχεδόν όλοι το λένε. Άμα είναι να γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί να γίνει στο ΆΚΑ. Α, γίνει το Κωνσταντζόγλιο. Άμα είναι να μην έχει κόσμο. Όχι, θα γίνει στην Τούμπα. Θα γίνει στη Λάρισα. Άμα είναι να γίνει και κλεισμένο των θυρών, γιατί πρέπει να γίνει στο ΆΚΑ, να κατέβει πάλι δηλαδή ο ΠΑΟΚ εκεί, γιατί. Υπάρχει λόγος. Εάν αυτή η λύση προκριθεί των κυκλισμένων των θυρών και δεν αφήσει κανένας, ούτε η αστυνομία ούτε υφυπουργός παραθυράκι, ναι, στο να αλλάξει αυτή η απόφαση. Πρέπει κατευθείαν νομίζω να ανοίξει αυτό. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να κάνει τα δυνατά
να μην γίνει ο τελικός στο ΆΚΑ. Γιατί να σου πω κάτι. Είναι εντελώς αλλιώς να γίνει τελικός στο ΆΚΑ με κόσμο και των δύο ομάδων. Που ξέρουμε, είδαμε και πέρσι ότι ο κόσμος του ΠΑΟΚ δημιουργεί άλλη ατμόσφαιρα στο γήπεδο και νιώθεις ότι είναι ένας μοιρασμένος τελικός. Είναι αλλιώς να πας. Ουσιαστικά είναι σαν να παίζεις στην έδρα της ΑΕΚ σε ένα κανονικό μάτς που είναι όλα εκεί, χωρίς κόσμο. Γιατί να γίνει αυτό. Προσωπικά θα απογοητευτώ πάρα πολύ αν ισχύσει αυτό το σενάριο. Ναι, δηλαδή, και κλεισμένο το σενάριο του ΑΚ. Δεν έχει νόημα. Θα απογοητευτώ πάρα πολύ από όλους, εγώ προσωπικά. Φάλτο, ρε φίλε, ποιο είπε θες. Άμα είναι και κλεισμένο, δεν έχει νόημα να γίνει εκεί. Ας πάει στην Κρήτη, ας πάει οπουδήποτε. Όχι, δεν θα πάει στην Κρήτη. Σου λέω, ας πάει, πάει σε ένα άλλο μέρος. Ας πάει στην Λάρισα, ναι. Ας πάει σε ένα άλλο μέρος. Αλλά όχι εκεί. Άμα είναι να γίνει και κλεισμένο. Αυτή είναι η κουβέντα. Ναι, αλλά και με 2.000-3.000 κόσμο πάλι δεν υπάρχει λόγος να γίνει στο ΑΚΑ. Το παραμυθάκι τόσα χρόνια από τη μέρα που έγινε το ΑΚΑ ουσιαστικά είναι ότι είναι το πιο ασφαλές γήπεδο στη χώρα. Οκ. Okay. Εγώ να το δεχτώ παρότι έχω άλλη άποψη. Παρότι έχουμε πολλές φορές ότι μπορείς να βγάλεις ένα πολύ πιο εύκολο σχέδιο για το Καφτατζόγλιο, όπου μπαίνουν οι μισοί της ΑΕΚ π.χ. από τον περιφερειακό. Το έχουμε πάρα πολλές φορές και πραγματικά έχει λογική. Το αν ένα γήπεδο αγάπη είναι ασφαλής ή όχι έχει να κάνει με το σχέδιο της αστυνομίας. Ναι, άμα αυτό σου λέω. Υπάρχει πολύ πιο εύκολο σχέδιο για εκεί. Τους βάζεις κατευθείαν μέσα, μπαίνουν, τελειώνει το μάτς, ό,τι γίνεται, ποιος κερδίζει, τους βγάζεις, φεύγουν περιφερειακό, τέλος. Αυτό είναι. Είναι πολύ απλό. Αλλά τα αφήνεις στην άκρη. Αφού λοιπόν έχουμε το πιο ασφαλές γήπεδο στη χώρα, που έχουμε δει πάρα πολλές φορές πόσο ασφαλές είναι. Με τελευταία φορά στα επεισόδια στο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός και νωρίτερα στα επεισόδια της ΑΕΚ με τον Άγιαξ, το πόσο ασφαλές γήπεδο είναι το ΆΚΑ, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάρει το μέγιστο αριθμό εισιτήριων. Να κάνει τα πάντα ώστε να πάρει το μέγιστο αριθμό εισιτήριων. Θα είναι 10.000, θα είναι 15, δεν ξέρω πώς θα είναι. Θα είναι 17 όπως πέρσι, θα είναι 13. Εάν πάει κουβέντα ότι θα είτε και κλεισμένο των θυρών, είτε θα σας δώσουμε από 2.000, 5.000 εισιτήρια, ο ΠΑΟΚ πρέπει να πιέσει να γίνει ο τελικός σε άλλο γήπεδο. Μπορεί να γίνει κάλλιστα ένα τελικό στη Λάρισα με 3.000 κόσμο από κάθε ομάδα. Μια χαρά τελικό θα είναι. Μπορεί να γίνει στο Καφτατζόγλιο επίσης με 3.000 κόσμο από κάθε ομάδα. Στο ΆΚΑ χωρίς κόσμο ή στο ΆΚΑ με 2 και 3 και 5.000 κόσμο, πραγματικά δεν έχει κανένα νόημα. Ούτε λογική ούτε τίποτα. Ο ΠΑΟΚ πηγαίνει στη σύσκεψη της Πέμπτης έχοντας στο μυαλό του ότι δεν υπάρχει ακόμα αυτό το πράγμα στην ατζέντα τη δική του. Αυτό βγαίνει από τον ΠΑΟΚ. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ φοβούνται ενδεχόμενες τιμωρίες. Εσύ τώρα, όποιος πει ότι το κλίμα είναι καλό, γενικότερα στα Πέριξ, δεν ξέρει μάλλον την πραγματικότητα. Γιατί όντως δεν είναι καλό το κλίμα. Όχι. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ ανησυχούν. Και καλώς ανησυχούν. Γίνονται πράγματα δεξιά-αριστερά καθημερινά, όχι μόνο για ΠΑΟΚ και η ΑΕΚ. Γενικότερα στο κομμάτι των οπαδών δεν είναι καλό το κλίμα. Το έχουμε δει. Αλλά θα πρέπει να φροντίσει εσύ. Και ο κάθε εσύ, οι αρμόδιοι τέλος πάντων, να κάνουν ό,τι μπορούν. Και όχι, ας πούμε, όπως πρόπερσι στο Βόλο, βλέπαμε όλη μια γέφυρα. Και εγώ, ας πούμε, που είμαι ανίδεη και δεν έχω καμία ιδέα από αυτά τα πράγματα, σκεφτόμουν ότι υπάρχει αυτή η γέφυρα. Δεν μπορεί αυτοί που έπρεπε να μην το σκέφτηκαν και δεν το σκέφτηκαν. Και μετά που το σκέφτηκαν, πήναν από κάτω φραπέ. Και κοιτούσαν, ας πούμε, ναι, ήταν μια δημιουργία. Δηλαδή, από κάτω. Επί ένα 40 λεπτό, οι άνθρωποι της αστυνομίας πήγανε. Δεν μπορεί όσο ήταν την προηγούμενη μέρα σε συνέντευξη τύπου στο γήπεδο να έβλεπαν τις γλάστρες. Το πιο αστείο, ρε εσύ. Το πιο αστείο, τις γλάστρες. Και να λένε ότι αν αυτές μείνουν εδώ και αύριο στο ματς, δεν είσαι ρε φίλε στην Αγγλία. Κάτι θα γίνει. Και μετά βλέπουμε στο ματς τις γλάστρες πάνω τα κεφάλια μας. Πόσο normal είναι αυτό. Αν το βλέπω εγώ κι εσύ, δεν μπορεί να με το σκέφτεται αυτοί που είναι αρμόδιοι. Ότι αυτό το γήπεδο έχει αυτή την. Τη γέφυρα. Ή ας πούμε στο ΆΚΑ ότι μπορείς να μπεις άνετα μέσα στο γήπεδο. Γιατί δεν έχει τίποτα. Εδώ μπαίνουμε σε γήπεδο που έχει κάγκελα. Να δοθεί ο μέγιστος αριθμός εισιτηρίων για κάθε ομάδα. Να γίνουν οι απαραίτητες τροποποιήσεις στο ΆΚΑ για να υπάρχει ασφάλεια. Ξαναλέω, ούτε ο ΠΑΟΚ ούτε οι ΑΕΚ νιώθουν άνετα. Νιώθουν μια ανησυχία και καλά κάνουν. Ούτε θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο τους οπαδούς τους, ούτε θέλουν να βάλουν σε κίνδυνο τη νέα σεζόν. Προέχει φυσικά η ανθρώπινη ζωή, δεν το συζητάμε. Είναι. Όλα τα υπόλοιπα είναι τρίχες μπροστά στην ανθρώπινη ζωή. Αλλά σκέφτονται καλώς και οι ομάδες ότι δεν θα είναι ό,τι καλύτερο να ξεκινήσουμε τον χρόνο με μείον 2, μείον 3, μείον 5. Είναι τα ίδια, είναι κάθε χρόνο το ίδιο πράγμα. Ωραία. Ένα κρατούμενο είναι αυτό. Απ' την άλλη όμως, θα πρέπει η αστυνομία να κάνει ένα σχέδιο που δεν θα μπάζει, να μην υπάρχουν ούτε γλάστρες, ούτε γέφυρες, ούτε γιοφύρια.
να κάνουν τις απαραίτητες τροποποιήσεις στο Ολυμπιακό στάδιο, νομίζω υπάρχει χρόνο, είναι 10 μέρες. Ναι. Το να βάλεις 2-3 ενισχυμένα κάγκελα ή δεν ξέρω τι άλλο. Okay. Και να κάνει η αστυνομία καλά τη δουλειά της στην είσοδο του γηπέδου. Είναι τόσο μεγάλο και άνετο το ΆΚΑ, μπορεί να υπάρχει κάλλιστα έλεγχος σε αυτών που θα μπουν μέσα. Εάν δεν μπορεί τώρα η ΑΕΚ να κάνει έλεγχο σε αυτούς που θα μπουν μέσα και κουβαλήσουν ένθε και ένθεν από φωτοβολίδες μέχρι και εγώ δεν ξέρω τι άλλο. Και αντίστοιχα και ο Πάκος. Θα είναι μια φορά ακόμα απόδειξη της αστυνομίας ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Ναι. Ότι το βλέπουν λίγο εκείνη την ώρα. Να περάσει. Εντάξει, μόνο τι έγινε, αλλά μπείτε μέσα να τελειώνουμε. Σου λέω, εγώ αυτό που καταλαβαίνω ότι η εύκολη λύση είναι να πούνε ότι τον κάνουν χωρίς κόσμο. Στο τελικό του ΑΚΑ πέρσι, εγώ μπήκα χωρίς διαπίστευση. Μάλλον χωρίς να δείξω τη διαπίστευση. Ναι, την είχα πάνω. Κανένας. Πήγαμε αρκετά νωρίς. Ναι. Θυμάσαι. Ναι, ναι, ναι. Και περάσαμε από 5 ελέγχους. Που σκεφτόμασταν πριν μπούμε ότι θα πρέπει να περάσω και εδώ εγώ περίμενα. Στο Βόλο ακόμα χειρότερα. Στο Βόλο, εσύ. Στο Βόλο, δηλαδή. Και διαπίστευση να μην είχαμε, θα μπαίναμε, ναι, κανονικά στους πισίνους. Και σου λέω το πιο απλό. Γιατί, οκ. Okay, πού ξέρει ο άλλος ότι είσαι εσύ ο Στρατιώτης Αναστασιάδης, ας πούμε. Άμα δεν το ζητάνε σε εμάς, δεν το ζητάνε σε κανέναν. Ειδικά στο Βόλο πρόπερση, τόσο χυμαδιό δεν έχω ξαναδεί. Σε ελληνικό γήπεδο. Γι' αυτό έγινε τι έγινε. Και φτάσαμε να βλέπουμε, ξαναλέω, άνδρες της αστυνομίας κάτω από τη γέφυρα να πίνουν φραπέ ή. Και στη γέφυρα να κρέμονται, να κρέμονται άνθρωποι και να λέμε πως δεν έπεσε κανένας. Θα το ζούσαμε παραλίγο. Αν θέλανε οι οπαδοί να προχωρήσουν level. Το έκανε. Θα είχαμε νεκρούς. Ναι, ναι. Εντάξει, κοίταξε, υπήρχε μια ευγενή άμυλα. Ναι, υπήρξαν επαύσεις. Ναι. Υπήρξαν σκηνικά που έδινε ένα στο καπέλο του άλλου. Ναι. Πάμε από την αρχή πάλι να πλοκωθούμε. Εάν είχαν άλλους σκοπούς. Γιατί καθαρά 40 λεπτά δεν υπήρχε αστυνομία πάνω στη γέφυρα, θα πέφτανε άνθρωποι έξω από το γήπεδο. Ναι. Εκείνο πραγματικά, όποιος το έζησε και ήταν εκεί. Γιατί ό,τι και να έχεις δει από φωτογραφίες και από βίντεο, αν δεν ήσουν εκεί εκείνη τη στιγμή, να βλέπεις επί τόση ώρα να πραγματικά να έχει σώμα με σώμα και να βλέπεις την τιμηρία από κάτω, δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Εγώ μπήκα στο Πανθεσσαλικό χωρίς να μου κάνει κανείς έλεγχο. Ναι, και εγώ δεν μας είχαν κάνει. Είχα στην πλάτη μου μία τσάντα και μία στο χέρι. Ναι, ναι, θα μπορούσα μέσα να έχω. Τα πάντα. Και 8 χειροβομβίδες. Ναι. Ή 8 νάρκες. Εγώ ρε, τους έλεγα, εντάξει, έχω το λάπτοπ με στην τσάντα. Δηλαδή θα μπορούσα να πω ότι έχω το λάπτοπ και να είχα ό,τι θέλω. Το πιο απλό. Το είδαμε και στο ΆΚΑ σε μικρότερο βαθμό. Γι' αυτό λοιπόν να φροντίσει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της σωστά. Κοίτα, αυτό τώρα με το. Και να μην έχουν μια νοοτροπία να περάσει. Ας γίνει ό,τι γίνει. Όχι ρε, μα τώρα έχουν την νοοτροπία ότι το κάνουμε χωρίς κόσμο και να μην χρειάζεται να ασχοληθούμε. Να μην έχουμε, όσο γίνεται να έχουμε ήσυχο το κεφάλι μας και ας γίνει ό,τι θέλει εκτός. Αυτό είναι το μυαλό τους. Αυτή είναι η νοοτροπία αυτή τη στιγμή. Γιατί όλη αυτή η κουβέντα έχει ξεκινήσει από το Μάρτιο. Ακούσαμε πρώτη φορά για κύκλισμα με το θυρών τελικό. Μα, το λένε σιγά σιγά. Μα και στο Λίμπερο γιατί, και σε κάθε τοποθέτησή του ο υφυπουργός λέει ότι μπορεί να πάρω και σκληρές αποφάσεις. Το λέει εδώ και 2 μήνες το λέει. Εκεί κολλάει και αυτό το ότι το κλίμα δεν είναι καλό και βλέπουμε τι συμβαίνει και οι ομάδες δεν μπορούν να ελέγξουν τον κόσμο. Ναι, και εμείς είμαστε εδώ για να πάρουμε σκληρές αποφάσεις. Ναι. Γιατί εντάξει, είναι όλα Αστέριο. Προεκλογικά, όλα. Ο καθένας σκέφτεται τη μεριά. Αλλά ουσιαστικά είναι σε αναλύσεις ότι επειδή δεν μπορώ να επιβάλλω την τάξη. Τα κλείνω όλα. Ναι, και αν δεν μπορείτε, παιδιά, για να το κλείσουμε εδώ, γιατί θα έχουμε νέα από την Πέμπτη και μετά. Αν δεν μπορείτε, παιδιά, κάντε ένα στρίψιμο κέρματος να τελειώνει η ιστορία. Ναι, παραδεχτείτε ότι είστε ανίκανοι να διοργανώσετε ένα τελικό κυπέλου. Δεν σου λέω να πάρει κάθε ομάδα 30.000 εισιτήρια, ούτε 35. Αλλά ένας αριθμός 10.000 εισιτηρίων, 15. Αλλά θα πρέπει, ξαναλέω, να υπάρχει ένα σχέδιο που δεν θα μπάζει. Θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος στο Ολυμπιακό στάδιο, θα πρέπει να υπάρχει σωστός σωματικός έλεγχος πριν μπει ο καθένας στο γήπεδο και γενικότερα θα πρέπει να υπάρχει μια συμπεριφορά ευθύνης από όλους. Ένας φίλος στέλνει μήνυμα, το VAR μπορεί να εγκατασταθεί μόνο στο ΆΚΑ και αυτό δεν πάει σε Παγκρίτιο τελικώς έτσι όπως το είχαν σκεφτεί. Μια χαρά μπορεί να. Θέλουν VAR οπωσδήποτε, άρα μόνο ΆΚΑ. Ναι, και εγώ δεν νομίζω ότι το VAR έχει να κάνει. Αυτό είναι άλλο παραμύθι, παιδιά. Αυτό βγαίνει από εκεί και να. Έχουν μπροστά τους 10 μέρες. Δεν θα κατασκευάσουν το Enterprise. Καλά τώρα πλάκα. Ούτε το άστρο του θανάτου στο Star Wars. Εντάξει τώρα, αυτό είναι αστείο. Εντάξει, μιλάμε για κάμερες και οθόνες.
το VAR. Δεν ξέρω πώς θα έχεις στο μυαλό σας ορισμένη. Εντάξει. Είναι κάμερες και οθόνες. Βάζουμε 20 κάμερες σε ένα γήπεδο. Τη συνδέουμε πλέον με το ίντερνετ χωρίς καλώδια με ένα χώρο που είναι κάπου αλλού. Και έχουμε VAR. Άρα τα παραμύθια αυτά δεν μπορεί να μπει σε άλλο γήπεδο VAR μόνο στο ΆΚΑ. Ας τα πούνε σε αυτούς που τρώνε κάθε μέρα κουτόχορτο. Και σανό με τη σέζουλα. Λέει ένας φίλος, έτσι όπως πάει ο ιταλικός του κυπέλλου θα γίνει μέσω PlayStation. Ναι, ναι, ρε φίλε, αυτό πάει. Εκεί θα είναι. Δηλαδή. Το λέγαμε την άλλη εβδομάδα. Την προηγούμενη εβδομάδα. Εμείς έχουμε καλό τον Μπέλκα, νομίζω. Κανονικά. Αν γίνει πιο πολύ του μάνατζερ ο Δημήτρης. Ναι, ναι, ναι. Θα βρούμε δύο παιδιά που να νιώθουν. Ο Ζαμπά. Ναι. Νιώθει. Νιώθει ο Ζαμπά. Και ακπόμ νομίζω νιώθει. Καλύτερα PlayStation Ζαμπά, γιατί έτσι παίζουν στο χορτάρι εδώ και ένα μήνα. Ναι, ναι. Δεν τον βλέπω. Οι άλλοι θα βρουν. Εντάξει, δεν μπορεί. Θα βρουν και αυτοί κάτι. Τη ΣΑΕΚ. Ο Λιβάκη που βαριέται να παίξει, ας παίξει PlayStation. Γιατί δεν τα πάει πολύ καλά κι αυτό. Λοιπόν, ένα είναι ο Ζαμπά για μας, θα δούμε τον δεύτερο ή τον τρίτο, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Σου λέω, βάλε ΑΕΚ Λιβάγια και. Μία γιγαντοοθόνη στην Τούμπα με τον αγώνα σε PlayStation, μία στο ΑΚΑ. Και όλοι καλά. Και μια χαρά τελικός, παιδιά. Γεμάτη Τούμπα, γεμάτο ΑΚΑ. Ναι. Μια χαρά. Κατάλαβε. Λοιπόν, καθίστε και σοβαρευτείτε. Αλλά κατά τα άλλα, στέρια το ΑΚΑ είναι το πιο ασφαλές γήπεδο. Ναι. Τόση ασφάλεια ούτε στο λευκό οίκο. Θα το κάνουμε και κλεισμένο τον τελικό. Αυτά. Καλά, το βλέπω πάλι να πηγαίνει μέχρι την επόμενη εβδομάδα. 4-5 μέρες πριν το τελικό, να μην έχουμε βγάλει άκρη. Κοίταξε, πότε ήταν, στο Βόλο στο δεν Βόλο. Ήταν. Που την τελευταία, με την προηγούμενη μέρα λέγαμε ότι τελικά δεν θα γίνει στο Βόλο. Ρε φίλε, μας δουλεύεις. Δηλαδή, το προηγούμενο βράδυ, δηλαδή λίγες ώρες πριν το τελικό. Πριν φύγουμε για το Βόλο, εκεί ήταν το ενδεχόμενο. Δεν θα γίνει ο τελικός, θα πάρει μετάθεση. Ναι. Θα γίνει στο Johannesburg. Να σου πω κάτι. Αν είναι έτσι, ρε παιδιά. Αν το κάνουμε και κλεισμένο. Πάμε το κάνουμε στο Ντουμπάι. Ναι. Καλό. Ντουμπάι θες, ε. Μίλησε καθόλου με ο Άρτα, γιατί εκεί δούλεψε, νομίζω. Επέστρεψε τώρα, ρε. Α, επέστρεψε το παιδί μας. Έχω ξεκινάει προπονήσεις ο Ατρόμητος. Ναι. Καλά, γιατί θα λείψει ο Άρτα. Εντάξει τώρα. Λεπτομέρειες. Και ο Λιβέρα ήταν εκεί. Ντουμπάι. Ναι. Δούλεψε Ντουμπάι. Λοιπόν, περισσότερα την Πέμπτη. Δεν έχει νόημα πραγματικά πλέον. Καθίστε, σοβαρευτείτε. Μιλάμε για δύο ΠΑΕ από τις κορυφές της Ελλάδος σε οργάνωση. Μιλάμε για την ελληνική αστυνομία, μιλάμε για την ΕΠΟ, μιλάμε για αστυνομία, υφυπουργό αθλητισμού. Καθίστε, βγάλετε ένα πλάνο. Αφήστε στην άκρη τα πλάνα για κυκλισμένο των θυρών, είτε από 300 εισιτήρια η κάθε ομάδα, και πάρτε μια σωστή απόφαση. Βγάλετε ένα καλό πλάνο, το οποίο θα τηρηθεί. Βάλτε αστυνομικούς που δεν θα δουν ως αγκαρία την παρουσία του τελικό. Να λένε απ' έξω, ας φύγουν από εμάς, ας πάνε στους μέσα, εμείς θα φύγουμε πριν τον τελικό και οι μέσα να λένε, ας κάνουν τι θέλουν, πάνε να φύγουμε. Ναι. Εντάξει, αυτή η ξεφτύλα που γίνεται σε βόλεϊ και μπάσκετ και ακούμε και από σχολιαστές και από δημοσιογράφους, τι ωραία ατμόσφαιρα. Παιδιά, αυτό δεν είναι αθλητισμός. Μπορεί κάλλιστα να γίνονται τελικοί, να γίνονται φιλικά μάλλον, να τα βλέπουν μαθητές. Εντάξει, δεν μπορείς να στερείς από τον φίλαθλο και τον οπαδό, όπως έγινε στον τελικό του μπάσκετ. Περίμενε ο φίλος του ΠΑΟΚ, ο μπασκετικός φίλος του ΠΑΟΚ, 20 χρόνια να δει την ομάδα σε ένα τελικό. Και δεν έχει το δικαίωμα να πάει. Θα σου πω, φίλε, βγες και πεις ότι είμαι ανίκανος, δεν μπορώ να βγάλω την αηδία αυτή και τι ωραία με τα παιδάκια και φοβερή ατμόσφαιρα και μπράβο η ατμόσφαιρα και φοβερό. Παιδιά, αυτά πείτε αλλού. Αυτή την αηδία την έχετε μόνο εσείς. Ούτε στην Τουρκία, ούτε στην Κένια, ούτε στην Αίγυπτο, ούτε στη Ζωζιλάνδια έχουν τελικό με μαθητές και παιδιά. Πια ρε, στην Τουρκία που γίνονται χειρότερα πράγματα από εδώ, όταν συναντιούνται οι οπαδοί, βγάζουν ένα πλάνο και γίνεται ένας τελικός. Ούτε στην Αργεντινή, ούτε στη Βραζιλία, ούτε στην Κουάλα Λουμπούρ. Τέλος πάντων, την. Περισσότερα την Πέμπτη. Την Πέμπτη, εδώ θα είμαστε. Νομίζω ότι θα ακολουθήσουν μετά και διάφορα. Θα ξεκινήσει. Και το ρεπορτάζ από εκεί. Δεν έχει νόημα κάτι. Εμείς είπαμε τα δεδομένα ότι αυτή τη στιγμή από προκύπτει ότι πάμε για κυκλισμένο. Όχι, λένε πως πάμε για κυκλισμένο. Ναι, αυτό. Για να τρομοκρατήσουν και τις ομάδες και τον κόσμο. Και στο φινάλε να δώσουν από 2003. Αυτό θα είναι. Εντάξει. Τέλος πάντων. Είπαμε, θέλετε 2003. Ωραία. Θα γίνει τελικό Χωφταντζόγλιο. Θα γίνει στη Λάρισα, θα γίνει στους Σημάδες, θα γίνει στα Πηγάδια.
Για μένα το σημαντικό αυτό είναι. Αν πούνε ότι ο τελικός δεν γίνεται στο ΑΚΑ, αλλά γίνεται είτε κλεισμένο είτε με 5.000 εισιτήρια ο καθένας. Όχι, αν το δεκτεί ο ΠΑΟΚ, πρέπει να μπει θέμα. Πρέπει να μπει θέμα ότι από τη στιγμή που θεωρείται το πιο ασφαλές σε γήπεδο, γιατί να μην γίνει ένας κανονικός τελικός. Άμα δεν θεωρείται αυτή τη στιγμή ότι είναι το πιο ασφαλές και δεν μπορεί να γίνεται ο τελικός, ωραία, ας αλλάξει έδρα. Λοιπόν, περισσότερα την Πέμπτη. Πάμε στο δεύτερο μας διάλειμμα για να επιστρέψουμε με τα υπόλοιπα. Μαζί μας ήταν η αναδομό. Ναι. Πολλά πακέτα για ανακαίνιση μπάνιου, κουζίνας, παιδικού δωματίου, αλλά και ολόκληρου σπιτιού με τα καλύτερα υλικά και τις πιο αξιόπιστες συνεργάτες. Θα στα φτιάξουν όλα όπως πρέπει, με συνέπειες στο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν πάρα πολλά πακέτα και πάρα πολύ καλές τιμές στην αναδομό. Αξίζει πραγματικά είτε να περάσετε από εκεί, Εθνικής Αντίστασης 171 στην Καλαμαριά, είτε να μπείτε στο αναδομπαμπανακαίνιση.gr για να δείτε λίγο διάφορες δουλειές που έχουν γίνει. Νομίζω είναι και κατάλληλη εποχή για να κάνετε ανακαίνιση στον χώρο σας. Μαζί μας είναι η Στίχημαν, σπουδαία βραδιά η σημερινή. Τότε να Μάγιαξ, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ. Ποιο θα δεις αγάπη, ή και τα δύο, ή κανένα. Κοίτα, εντάξει. Εγώ βασικά με ενδιαφέρει να περάσει η Λίβερπουλ. Τώρα τα υπόλοιπα. Η Λίβερπουλ γιατί σε ενδιαφέρει να περάσει. Γιατί δεν μπορώ την Μπαρτσελώνα. Μάλιστα. Δεν μπορώ την Μπαρτσελώνα. Δεν. Είμαι κατά, απέναντι. Ωραία. Και τώρα λογικά Άγιαξ πιστεύω ότι θα περάσει από τότε. Να... Συγγνώμη, στέλνω. Έγινε αγάπη, εντάξει. Πάμε στον επόμενο φίλο. Λοιπόν, μαζί μας είναι η Στίχημαν. Τότε να Μάγιαξ, Μπαρτσελώνα, Λίβερπουλ. Σπουδαία βραδιά. Πάρα πολλά στοιχήματα, εκατοντάδες και για το ένα μάτς και για το Πεκιάρ και για το άλλο. Γκολ Άγιαξ τότε να. Πώς το δίνει. Γκολ, ε. Ναι. 1,73. Ναι. Κάτι γι' αυτό. Πρόκριση τότε να 1,97. Δεν λοιπόν, το οι καλύτερες αποδόσεις, εκατοντάδες στοιχήματα ανά αγώνα και κάρτες και γκολ και κόρνερ και συνδυαστικά στοιχήματα, όλες οι επιλογές cash out, μια ολοκληρωμένη εμπειρία στη Στίχημαν, εύκολη πρόσβαση από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και μαζί μας στο Ρίζες Καζίνο. Συνεχίζονται οι παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης στο θέατρο Βεργίνα. Μία ακόμα παράταση για την φαντασμαγορική κυρία Επιθεώρηση για ακόμα 4 παραστάσεις. Η πρώτη από αυτές είναι σήμερα στις 10 παρατέταρτο. Τετάρτη, αύριο, Πρωτομαγιά η δεύτερη. Παρασκευή, Σάββατο, οι δύο τελευταίες. Κλείστε λοιπόν εγκαίρως στα εισιτήριά σας ticketservice.gr, καταστήματα public, φυσικά στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. Πάρα πολύ μεγάλη πλειάδα ηθοποιών, χορευτών, τραγουδιστών, Πινελόπη Αναστασοπούλου, Ζέντα Δούκα, Κατριός Κατσούλης, Νίνα Λοτσάρη, Άρης Μακρύς, φυσικά ο Μάκης Δελαπόρτας, πάρα πολλοί χορευτές, μια μοναδική εμπειρία στο θέατρο Βεργίνα όπως μας έχει συνηθίσει η κορυφαία σκηνή της πόλης. Πάμε στο δεύτερο διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Χρόνια πολλά σε όλους ξανά. Συγχάρεστε. Γιατί να μην ξαναπιστεύεις για αγάπη. Α, ναι, γιατί μπορεί να άνοιξει κάποιος το ραδιόφωνο τώρα, όπως λένε πολλοί. Άμα άνοιξε τώρα το ραδιόφωνο σας. Αν κάποιος έτρωγε τρεις μέρες, μπορεί τώρα να σηκώθηκε. Το Πάσχα δεν προσφέρεται για να φας τόσο. Στο μεταξύ, να έχεις φύγει, να έχεις σηκωθεί το τραπέζι τώρα που μιλάμε, το Πασχαλινό, και να πρέπει να ξανακάθεις αύριο. Πρωτομαγιά. Έτσι έκαναν και έβαλαν το Γιάννη να παίξει Κυριακή 8 η ώρα Bucks με Celtics. Βάζει ναι. Το Γιάννη τον άνθρωπο. Ρε, που μία η ώρα Αμερική ήταν. Για να το δουν λέει οι Έλληνες στην Ελλάδα 8 η ώρα. Ναι. Ο Γιάννης δεν μπόρεσε να αποδώσει. Κουράγιο όσους θα ξαναψήσουν αρνή και αύριο. Γιατί να ψήσουν αρνή αύριο. Πρωτομαγιά ρε, αγάπη. Και πρωτομαγιά τι κάνουμε, ψήνουμε δεύτερο αρνή. Θα πάθουμε τίποτα. Χρήσου τι λέει η αγάπη ρε, εσύ. Γιατί πραγματικά δεν έχω. Ξανά αρνεί. Γιατί. Πρωτομαγιά. Και δώσε πάλι Facebook και αυτό και τα ίδια. Πρωτομαγιά στέργιο είναι να πα στη Χαλκιδική. Εγώ αυτό έχω συνδυασμένο στο μυαλό μου. Στα μπιτσόμπαρα εκεί. Αυτό. Υπάρχουν έθιμα αγάπη. Τι λε, μόλι δεν έχω. Πώ είναι τι σαΐτες στην Καλαμάτα, στο DNA. Στο DNA, το δικό μα τι είναι, να ψήνουμε αρνή. Όχι σε όλων των Ελλήνων. Θα έχουμε πάλι αρνιά αύριο, δεύτερο γύρο. Κουράγιο σε όλου. Δεν το έχω συνδυασμένο έτσι. Φάγανε δύο αρνιά. Στην Καθισιά να φάνε και τον τρίτο. Όταν ήμουν πιο μικρή, Στέργιο, σε πάρτι πήγαινα. Τώρα μεγάλο. Σόπα. Τώρα έχω ευθύνες. Δεν ξέρω. Τέλος πάντων, όποιος ψήσει και αύριο, καλά να περάσει. Πολλοί θα ψήσουν και αύριο. Στο λέω εγώ από τώρα. Οκ. Okay. Φτάνει, ρε παιδιά, κάτι. Θα νομίζουμε και αύριο ότι οι φίλοι μας στο φέρει είναι αρνιά. Δεν θα είναι άνθρωποι. Ναι. Δεν το θυμάμαι, ρε, σε αυτό. Ναι. Τι έχω σε σοκάρολα και αύριο θα είναι η μέρα αρνιών.
Επειδή είμαι σκληρά εργαζόμενη, μπορώ να δούλευα πέρσι. Και να μην το θυμάμαι. Δεν θέλω να το σχολιάσω κάποιο αυτό τελευταίο. Λοιπόν, δεν μπορώ να το. Δεν θυμάμαι. Τώρα δεν ξέρω. Πριν ξαναγυρίσουμε στον ΠΑΟΚ, νομίζω πρέπει λίγο να σταθούμε δύο λεπτά στην απίστευτη τραγική εμπειρία που έζησε ο Τζάλμα Κάμπος. Καταρχάς, αυτό που έγινε χθες στην Αλανέσπορ είναι σοκαριστικό. Είχαν δώσει αγώνα 7 παίκτες, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Τζάλμα. Νίκιασε ένα ιδιωτικό βανάκι για να τους μεταφέρει στην πόλη. Να επιστρέψουν λίγο πριν μπουν στην πόλη, δηλαδή σαν να είσαι στον περιφερειακό, ναι, από ό,τι κατάλαβα. Πήρε ύπνος και τον οδηγό και τον δεύτερο οδηγό που ήταν στο φανάκι. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό πραγματικά. Και ανατράπηκε το φανάκι. Ο Σουράλ έχασε τη ζωή του στο νοσοκομείο, νομίζω. Οι υπόλοιποι δεν έπαθαν κάτι πέρα από επιφανειακά τραύματα. Ναι. Αλλά τώρα εντάξει, πρέπει να είναι τεράστιο. Έβλεπα βίντεο που κυκλοφόρησε από την τελετή που έκανε η Αλάνιασπορ χθες το απόγευμα, στο γήπεδο μέσα, με τη σωρό του Σουράλ. Ο Τζάλμα ήταν, νομίζω, στη χειρότερη κατάσταση από όλους. Δηλαδή πήγε μπροστά για να αφήσει το λουλούδι και δεν μπορούσε να σταθεί όρθιος. Κοίταξε, αυτό που είσαι ο Τζάλμα, η λέξη σοκαριστικό είναι, η λέξη σοκαριστική είναι πολύ μικρή να αποτυπώσει το πώς μπορεί να αισθάνεται τον Τζάλμα. Ναι. Και εμείς υποθέτουμε, δεν μπορούμε να δούμε τις θέσεις του. Τυχερός στην ατυχία του ο Τζάλμα. Δυστυχώς ο συμπαίκτης του δεν στάθηκε τυχερός. Απίστευτη ιστορία και αυτή. Εντάξει, γιατί ουσιαστικά οι άνθρωποι είναι και σαν ένα βανάκι που πολλές φορές συμβαίνει. Να γυρίσουν προφανώς πιο γρήγορα, δεν ξέρω. Οι 6 από 7 βγήκαν σόι. Ναι. Και σουρά, ας πούμε, έπαθε αυτό που έπαθε. Είχε πάρα πολλά χτυπήματα και στο κεφάλι. Είδαμε και κάποιες φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν που λείπει το δεξί μέρος από το βανάκι. Και προφανώς από εκείνη την πλευρά ήταν. Εντάξει, ήταν τραγικό. Πραγματικά. Δύσκολα πράγματα. Δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, οι δύο αγώνες χθες στην Τουρκία. Ένα ήταν η Γαλατά και το άλλο δεν θυμάμαι ποια ομάδα ήταν. Κασέρισπορ, νομίζω, έπαιζε. Έγιναν κανονικά. Το απόγευμα. Ναι. Χθες το απόγευμα. Η Γαλατάσαρα έμεινε 0-0, το άλλο το μάτς δεν θυμάμαι. Δεν ξέρω γιατί. Περίεργο μου φάνηκε που έγιναν οι αγώνες, γιατί το πρωί έγινε, τα ξημερώματα έγινε το δυστύχημα. Ναι. Κανονικά έγιναν. Δεν ξέρω πώς έγινε αυτό. Εντάξει, δύσκολο. Ήταν στην Αλάνιασπορ, παίζει και ο Τζαβέλας, ήταν εκτός αποστολής. Και ο Βιαφάνιες, αλλά δεν ήταν στο βανάκι. Είναι αυτοί που ξέρουμε από την Ελλάδα που έχουν περάσει. Και φυσικά ο Τζάλμα που ήταν μέσα, αλλά δεν έπαθε τίποτα. Λοιπόν, επιστροφή στις προπονήσεις σήμερα για την ομάδα το απόγευμα. Ναι. Τα λέγαμε και στο πρώτο μισάωρο. Ήρθε η στιγμή να αφήσει η ομάδα εντελώς στην άκρη τους πανηγυρισμούς, τα τρόπαια, τα μετάλλια, τους λευκούς πύργους, τους πυρσούς, τις γιορτές. Να μπει στο κλίμα του αγώνα. Πρώτα του πας Γιάννη και μετά του τελικού. Δεν έχουμε ακόμα εικόνα. Θα έχουμε, φαντάζομαι, Πέμπτη Παρασκευή για το πώς σκέφτεται ο Λουτσέσκου να διαχειριστεί αυτά τα δύο παιχνίδια. Ναι. Νομίζω ότι από τις επιλογές για τον αγώνα με τον Μπάς θα φανεί λίγο για τον τελικό. Σε κάποιο κομμάτι. Κοίταξε, ουσιαστικά αυτό που έχει να φοβηθεί ο Λουτσέσκου δεν είναι η κούραση, γιατί εντάξει, υπήρξε και το διάλειμμα των τριών ημερών, αλλά και μεσολαβούν και 6 μέρες από την Κυριακή μέχρι το Σάββατο. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τελικός Τετάρτη να πεις ότι. Ναι. Αυτό που έχει να φοβηθεί ο Λουτσέσκου είναι αν κάποιοι παίκτες υποσυνείδητα προφυλάξουν τα πόδια τους. Ναι. Και δεν θα έχουν άδικο όταν υπάρχει από ένας τελικός, αλλά και με αυτά που έχουν δει τα μάτια τους με το Μαουρίσιο, το Βέρμπλουμ, το Βιερίνια κτλ. Ναι. Και το άλλο που έχει να φοβηθεί είναι ότι σίγουρα ο Πας Γιάννενα κάθε άλλο παρά χαλαρός θα είναι, παίζει την ύπαρξή του, ακόμα και αν δεν εξαρτάται από αυτόν αν θα παραμείνει στην κατηγορία ή όχι. Δηλαδή είναι λογικό οι παίκτες του Πας να πάνε το παιχνίδι στη δύναμη, ναι, και στο πάθος. Δεν μπορούν να το πάνε στην ποιότητα, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι δύο κλάσεις ανώτερος και τρεις. Ειδικά από το φετινό Πας Γιάννενα, ο οποίος έχει πάρα πολλά αγωνιστικά προβλήματα, προβληματικό στην επίθεση,
γενικότερα μια ομάδα που δεν μας θύμισε φέτος την ομάδα των προηγούμενων ετών. Και όταν ένα μάτς πάει στη δύναμη, έχουμε δει ότι ο ΠΑΟΚ χάνει λίγο από τη δική του ενέργεια. Ξαναλέω, θα δούμε, ένα θέμα. Θα δούμε αν δούμε ξανά στο χορτάρι τον Ίγκασον, αν δούμε τον Γκάνιας, αν δούμε τον Μίσιτς. Γενικότερα ποιο σκέφτεται να προφυλάξει ο Ράσμα Λουτσέσκου. Είμαι σίγουρος ότι η ομάδα δεν πρόκειται να δει αφιψηλού το παιχνίδι. Ο στόχος του ΑΕΔ του είναι πάρα πολύ μεγάλος πλέον. Όχι, εσύ όλοι το ξέρουν. Αυτό εδώ που έχουμε φτάσει. Θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να χάσει αυτόν τον στόχο την 20η αγωνιστική, την 23η, την 25η, αλλά όταν φτάνει στην 30η αγωνιστική και είσαι έτοιμος να γράψεις ιστορία, είμαι σίγουρος ότι οι παίκτες θα δουν το παιχνίδι όπως πρέπει να το δουν. Άλλωστε είναι το πρώτο τελευταίο της χρονιάς. Ναι. Δεν έχει άλλα 10. Είναι ένα της Κυριακής και ένα το Σάββατο του τελικού. Αλλά νομίζω ότι θα δούμε πάλι ορισμένες αλλαγές στην ενδεκάδα. Εικάζω, δεν έχω εικόνα. Θα είναι δύο αυτές, θα είναι τρεις. Okay. Υπάρχουν οι σίγουροι, όπως είναι ο Πασχαλάκης, όπως είναι για μένα ο Κρέσπο, οι οποίοι δυο τους είναι πολύ κοντά στο να γράψουν και αυτή η ιστορία. Έχουν αγωνιστεί οι δυο τους σε όλα τα παιχνίδια τα φετινά του πρωταθλήματος χωρίς να χάσουν ούτε μισό λεπτό. Οπότε αν καταφέρουν και είναι στις επιλογές του Λουτσέσκου που θα είναι, έχω την εντύπωση, και αγωνιστούν σε όλο το παιχνίδι, θα γίνουν ο τρίτος και ο τέταρτος παίκτης του ΠΑΟΚ στην ιστορία του συλλόγου που έχουν πάρει πρωτάθλημα και έχουν ζήσει όλη αυτή την πορεία χωρίς να έχουν χάσει ούτε ένα λεπτό. Οι πρώτοι που τα κατάφεραν ήταν το 1976 ο Μπλάντεν Φόρτουλα και ο Φιλότας Πέλιος. Είχαν 30 στα 30 χωρίς να γίνουν ούτε μισή φορά αλλαγή. Με 30 συμμετοχές είχε και ο Νέτο Γκουερίνο, αλλά σε ορισμένα παιχνίδια βγήκε ως αλλαγή, είτε μπήκε στο χορτάρι ως αλλαγή. Και το 1985 30 συμμετοχές έγραψε ο Πάπριτσα, αλλά και αυτός δεν είχε το απόλυτο στα λεπτά συμμετοχής. Οπότε έχουν ένα πλέον λόγο ο Πασχαλάκης και ο Κρέσπο. Τώρα δεν ξέρω αυτά που λέμε κατά πόσο τα γνωρίζουν οι ίδιοι και τους απασχολεί, αλλά σίγουρα δεν είναι μικρό πράγμα. Νομίζω ότι το έχουν στο μυαλό τους να είναι στο γήπεδο σε όλα τα παιχνίδια του πρωταθλήματος χωρίς να έχουν χάσει ούτε λεπτό. Θα δούμε Πέμπτη Παρασκευή, ξαναλέω, τις επιλογές και τις σκέψεις του Λουτσέσκου για το πώς θα διαχειριστεί αυτό το παιχνίδι. Προβλήματα έχει και ο ΠΑΣ. Δεν θα αγωνιστεί σίγουρα ο Αθανασιάδης λόγω καρτών. Υπάρχουν και άλλες απουσίες. Νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ θα παρουσιαστεί καλύτερος σε σχέση με το πώς παρουσιάστηκε στην Τρίπολη. Θα μου πεις, μπορεί να παρουσιαστεί χειρότερος. Όχι. Αλλά μπορεί να παρουσιάσει το ίδιο κακός. Εγώ δεν το λαμβάνω υπόψη μου το παιχνίδι της Τρίπολης, γιατί θεωρώ ότι βγήκε αυτό που είπαν όλοι, ότι είχαν τη σιγουριά από το 2-0, το μαξιλαράκι, και δεν ούτε έβαλαν τα πόδια τους πολύ στη φωτιά, ούτε ανησύχησαν ιδιαίτερα. Και κατά ψέματα τώρα δεν δυσκολεύτηκε και τόσο πολύ ο ΠΑΟΚ να κρατήσει αυτό το 0-0. Εντάξει, είχε ζωρίστηκε λίγο. Είχε ο Αστέρας κάποια κομμάτια του αγώνα και ήταν λογικό γιατί ο Αστέρας κυνηγούσε τον γκολ. Ευτυχώς ο Πασχαλάκης ήταν. Μάλλον δεν ήταν επηρεασμένος από τα γλέντια. Όχι, ήταν σε καλή κατάσταση. Ο Πασχαλάκης ήταν αυτός που έπρεπε να είναι. Έγινε και κάποια λάθη τώρα. Εντάξει, οκ. Okay. Ατομικά σίγουρα, αλλά δεν θα το λαμβάνω υπόψη. Στη φάση του Ίγκασον, για μένα προσωπικά υπάρχει φάουλ. Για μένα, εντάξει. Μπορεί για άλλους να μην υπάρχει, για μένα υπάρχει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Δεν είναι ξεκάθαρο. Για μένα είναι πολύ δύσκολη φάση. Αυτό έγραψε και στο live. Είναι πολύ δύσκολο. Σε κάθε περίπτωση. Είναι μια φάση που για να την καταλάβουμε πρέπει να τη δούμε 5 φορές. Σκέψω τώρα σε ζωντανό χρόνο. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν εδώ και 2 χρόνια ο ΠΑΟΚ φωνάζει για VAR 3 και οι υπόλοιπες ομάδες κάνουν την παλαβή. Μέσα σε αυτές και ο Αστέρας Τρίπολης. Και η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα να εφαρμοσεί το VAR, ίσα-ίσα το θέλει εδώ και 2 χρόνια. Και αν είχαμε φέτος VAR, παιδιά, τα πράγματα ξέρετε θα ήταν πάρα πολύ χειρότερα. Πραγματικά. Ούτε ο Ολυμπιακός θα περνούσε αλόβητος από την Νέα Σμύρνη, ούτε η ΑΕΚ θα έπαιρνε πέναλτι εκτός περιοχής, ούτε οτιδήποτε άλλο. Είναι αυτό που είπε ο Γιώργος Σαββίδης, ότι στον ΠΑΟΚ θέλουν το VAR για αυτούς ακριβώς τους λόγους. Ο ΠΑΟΚ δεν θα γίνει Ολυμπιακός να σου κάνει το άσπρο μαύρο. Γι' αυτό λοιπόν την υποκρισία σας και την επιλεκτική ευαισθησία σας
να την πουλάτε εκεί που σας παίρνει. Και κανένας από εσάς δεν μπορεί να κουνάει το δάχτυλο στον ΠΑΟΚ ή στον ΠΑΟΚ. Τέλος πάντων. Όπως έχετε μάθει να λειτουργείτε έτσι, να συνεχίσετε, να γράφετε για τις πρωτιές του Ολυμπιακού και καλά κάνετε. Εγώ προσωπικά διασκεδάζω πάρα πολύ με αυτά που βλέπω σε καθημερινή θέλει, βάση. Θέλει, και ότι το δάχτυλο στον ΠΑΟΚ δεν μπορεί να το κουνάει κανένας σας. Ειδικά αυτοί που έχουν πάρει μία πένα και έχουν γράψει του κόσμου τις αηδίες εδώ και μερικά χρόνια, οι οπαδοί είναι οπαδοί. Εγώ με τους οπαδούς δεν έχω κανένα πρόβλημα. Εδώ έφτασε άνθρωπος αγάπη να χαρακτηρίζει το Μαρινάκι αυτοδημιούργητο επιχειρηματία. Θα σηκωθούν από τους τάφους όλοι αυτοδημιούργητοι και θα αρχίσουν να τον κυνηγάνε. Να συνεχίσετε να γλύφετε και το Μαρινάκι, το Μελισανίδη και όποιον θέλετε, δικαίωμά σας. Το δάχτυλο στον ΠΑΟΚ όμως και στον ΠΑΟΚ και τον Ιβά Σαββίδη δεν μπορεί να το κουνάει κανένας. Ο ΠΑΟΚ εδώ και 2-3 χρόνια θέλει το VAR. Εσείς κάνετε την παλαβή γιατί. Δεν συμβαίνει κανένα βασικά. Εντάξει, ούτε το γκολ του ΑΚΠΟΜ θα ακυρώνεται στη Νέα Σμύρνη. Το πέναλτι στο Ζαμπά θα δινότανε. Οι κάρτες στον Ιγκλέσιας στο πρώτο μάτς η Ντούμπα που πάτησε τον Ουάρντα και τα πέναλτι θα δίνονταν. Okay, ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά ευνοήθηκε στο χέρι του Βιερίνια. Και για την οποία φάση αγάπη τοποθετήθηκε ο Λουτσέσκου ξεκάθαρα, αν θυμάσαι. Είχε πει ήταν πέναλτι. Δεν θυμάμαι όλοι εσείς που φωνάζετε, οι πρόεδροι σας, να έχουν κάνει μια ανάλογη δήλωση όλα αυτά τα χρόνια. Αν κάποιος φίλος έχει να θυμάται κάτι, να βγει ο Μαρινάκης, ο Μελισανίδης, ο Βαρδιλογιάννης, ο Αλαφούζος, ο Κόκαλης και να πει ναι, ευνοηθήκαμε, έστω μισή φορά, εδώ είμαστε. Στείλτε μήνυμα να μας ενημερώσετε. Γι' αυτό λοιπόν, να αφήσετε τον ΠΑΟΚ ήσυχο. Κάνετε τη δουλειά σας, συνεχίζετε να διασκεδάζετε τον κόσμο. Τώρα η νέα μόδα είναι το σερί του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, μόνο ο Ολυμπιακός και άλλη μια ομάδα έχουν σερί νικών. Μπράβο, συγχαρητήρια. Ο ΠΑΟΚ έχει 35 μάτς χωρίς ήττα στο πρωτάθλημα. Δεν είναι μόνο το φετινό, είναι και από πέρσι το σερί. Λοιπόν, νομίζω το λύσαμε και αυτό. Για πες τώρα, ποιες διακοπές ζήλεψες? Καμία. Το Ντουμπάι λίγο ζήλεψα. Να καμία, αλλά το Ντουμπάι λίγο δούλεψε. Λίγο το Ντουμπάι, ναι. Δεν δούλεψαν πολύ εξωτερικό. Δεν είχαν και πολλές μέρες, εντάξει. Είδα λίγο Καντουρί που πήγε Κύπρο. Καλά, ο Καντουρί κιόλας έχει τον τραυματισμό, είναι λίγο πιο χαλαρός από τους υπόλοιπους. Εντάξει, το ίδιο πράγμα είναι. Εδώ θα πρέπει να είναι σήμερα. Εντάξει, ναι. Είδα Ολιβέρο που πήγε Ντουμπάι. Ο Άκπομ πήγε στο Λονδίνο. Καλά, ο Άκπομ είχε και λόγο, ναι, οκ. Okay. Βαρέλα, εξωτική Φλόρινα, δούλεψε. Παραδοσιακό Πάσχα στο 100% όμως. Ποιος άλλος, πάλι Καζιάνιτσα από ό,τι είδα. Δεν ανέβηκαν πάρα πολλά γενικά, social media δεν δούλεψαν πολύ. Τι άλλο, ενήθηκε κάπου είδα, αλλά δεν θυμάμαι. Κάποιος πες να ήταν Παρίσι, δεν θυμάμαι. Ζαμπά, πήγε και σε μάτς. Ναι, πήγε. Στον τελικό πρέπει να ήταν, προχθές με τις Παρί. Ναι, ναι. Ήταν έχασε τα πέναλτι. Ναι, Ζαμπά ήταν εκεί, μεγάλο γούρι έφερε ο Ζαμπά, μπράβο. Νεϊμάρ πήγε να πλακωθεί με φύλαθλο εκεί πέρα. Μπορεί να πει ότι έφερε γούρι στη Ρεν. Δεν νομίζω ότι υποστηρίζει τη Ρεν, από ό,τι κατάλαβα λίγο. Άντε να με παρεί. Έβαζε, ναι. Με τους δικούς του πήγε, με την οικογένειά του, νομίζω είδα φωτογραφίες. Ναι, 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 ήταν όλοι μαζί. Πήγε στην Disneyland. Μια χαρά. Ζαμπά είσαι. Αν δεν πας στην Disneyland, πού θα πας. Γενικά νομίζω τα παιδιά μας πέρασαν καλά. Ξεκουράστηκαν. Πέρασε καλύτερα από όλους, νομίζω. Δηλαδή, ανέβασε οικογενειακός. 15 φωτογραφίες η γυναίκα του, το χάρι και ο Βαρέλα, τα παιδιά. Η οικογένεια Μπέρμπλουμ πήγε Χαλκιδική. Α, ναι, είχαμε πάνε βρε στη Φλόρινα, βρε Νίνα. Η οικογένεια Ρέι ήταν Χαλκιδική, τώρα που το είπες. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Η οικογένεια Ρέι έχει γυρίσει φέτος. Ναι, στην Παρθενώνε, στη νησιά. Μπράβο. Ήταν εκεί κι αυτή. Η κυρία Μπέρμπλουμ νομίζω ότι έχει πάθει πλάκα με τον καιρό εδώ. Δεν θεωρεί ότι είναι. Όχι απλά 15 Αύγουστο αντίστοιχο. Δεν έπαινε να πάει η Νίνα μαζί με την οικογένεια Βαρέλα. Στο ελληνικό Πάσχα. Αλλά δεν τη βλέπω πολύ του αρνιού και του κατσικιού και τη μαγειρίτσα. Όχι, εγώ δεν τη βλέπω. Η γυναίκα Βαρέλα. Καλά, είναι θεά γυναίκα. Κάνουμε κάτι. Μιλάει ελληνικά τέλεια. Ανέβασε ο Βαρέλα ένα story. Μιλούσε ελληνικά. Μια χαρά τα μιλούσε. Έφαγε μαγειρίτσα, την ανέβασε. Έφαγε κατσικάκια, το ανέβασε. Ό,τι και να έκανε, το ανέβασε. Είχε ψωμάκι. Η Νίνα πιστεύει τρώει μαγειρίτσα. Όχι. Γενικά, κάτι και... ανανάδε βλέπω για πρωινό, ναι, ναι, ναι. Κάτι. Η οικογένεια Βέρμπλουμ είναι αλλού. Άλλο στυλ είναι αυτή, δεν είναι. Έπαινε να πάει Φλόρινα, πάντως. Δεν είναι έτσι. Ο Βαρέλα. Ο Πόντους.
πήγε νομίζω με γονείς παικτών από, από τα παιδιά που παίζουν στον ΠΑΟΚ. Γύρισαν όλες τις περιοχές εκεί, δηλαδή δεν ήταν μόνο στη Φλόρινα, γιατί είδαμε από πολλά μέρη. Αλλά κανονικά, ελληνικό Πάσχα. Ωραία ήταν. Και είναι αυτές οι αποκαλύψεις, Στέργιο, τι είπε ο Βαρέλας, αυτός που το ρωτούσαν αν θα μείνει στον ΠΑΟΚ, στον κόσμο γενικά, θα μείνει, ναι, τι είπε, για πες. Περιμένετε λίγο και θα δούμε. Περιμένετε λίγο, σοκαριστικό. Ναι. Αυτό. Είναι αυτές οι αποκαλύψεις. Και εμείς πρώτα εδώ λέμε ότι είπε αυτό. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί θα ακολουθήσουν τις επόμενες μέρες ομιλίες του Λουτσέσκου, τύπου ότι θέλουν να ξεχάσετε το τελικό. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε μπροστά μας το τελικό στα Γιάννα να πάρουμε το έδιτο. Φοβερές δηλώσεις, θα κάνουν τη διαφορά, ναι. Ή θέλουν να ξεχάσετε τη φιέστα. Μπορεί να τους πει σήμερα. Και οι παίκτες θα πούνε ότι ναι, θέλουμε την νίκη. Κάνουμε στροφή στο παιχνίδι με τον Μπάς. Και πριν πάμε στο τελευταίο διάλειμμα, υπάρχουν δηλώσεις του Ράσμα Λουτσέσκου στη Ρουμανία. Με το τεχνικό του ΠΑΟΚ να λέει ότι είναι σημαντικό για μας που είχαμε τέσσερις μέρες ξεκούρασης. Είχαμε την ευκαιρία να συλλογιστούμε, τα όσα πετύχαμε τη φετινή χρονιά. Δεν μπορέσαμε να χαρούμε όσο θέλαμε το πρωτάθλημα, καθώς τρεις μέρες μετά είχαμε τον ημιτελικό του κυπέλλου Ελλάδος. Προκριθήκαμε στο τελικό, είχαμε την ευκαιρία να καθαρίσει το μυαλό μας. Από σήμερα ξεκινάμε την προετοιμασία μας για το κύπελλο. Έχουμε έξτρα ευθύνη. Θέλουμε πραγματικά να το κερδίσουμε, γιατί θα είναι άλλη μια υπέροχη στιγμή για την ιστορία του ΠΑΟΚ. Θέλουμε τον double και να τελειώσουμε τη σεζόν στη Super League αίτητη. Το βάζει με στην κουβέντα ο Ράσβαν και καλά κάνει. Κατά τη διάρκεια των διακοπών θα υπάρξει ένα meeting που θα εξετάσουμε τα επόμενα βήματά μας εν ώψη της νέας σεζόν και τις πιθανότητες μας να αποκριθούμε στους ομίλους του Champions League. Έχω συμβόλαιο με τον ΠΑΟΚ για ακόμα ένα χρόνο και σκέφτομαι μόνο τον ΠΑΟΚ, είπε ο Ράσβαν Λουτσέσκου. Λοιπόν, μαζί μας και τη δεύτερη ώρα το Regency Casino και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα η πρώτη από τις τελευταίες τέσσερις παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Κλείστε γύρω στα εισιτήριά σας στα ταμεία του καζίνο όλο το 24ωρο. ticketservice.gr και τηλεφωνικά στο 217-234-56 και 7, και στα καταστήματα Public, η κυρία Επιθεώρηση, ένα μοναδικό μουσικοχρευτικό σόου στο Θέατρο Βεργίνα, την κορυφαία σκηνή της πόλης. Μαζί μας και η Στίχημαν. Μεγάλη βραδιά η σημερινή, είτε παρακολουθήσει κανείς το Tottenham Ajax είτε τον Barcelona Liverpool ή και τα δύο τα παιχνίδια παράλληλα, γίνεται και αυτό. Και υπάρχουν εκατοντάδες επιλογές και για το παιχνίδι του Λονδίνου και για το παιχνίδι της Βαρκελόνης. Μπείτε σε στοίχημα εύκολα από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και ποντάρετε στις καλύτερες αποδόσεις και στη μεγαλύτερη γκάμα στοιχημάτων. Επειδή καταλαβαίνω ότι πολλοί δεν δουλεύουν, δεν είδα πολλή κίνηση στην πόλη μέχρι να έρθω. Είναι και ο καιρός ιδανικός. Ευκαιρία να πάτε στον Παρντόν Καφέ Μπαρ στον Εύωσμο. Το στέκι που έχει γίνει πια συνήθεια για όλους. Ένας όμορφος, ζεστός και φιλόξενος χώρος για να πιείτε καφέ το πρωί, να καθίσετε μέχρι και το βράδυ για κοκτέιλ και ποτό. Πάρα πολλές επιλογές στο Μπαρντόν. Μεταλλείων Ταύρου 4 στον Εύωσμο, δίπλα στον πεζόδρομο. Ανεβασμένη ρυθμή και διασκέδαση όλη την ημέρα. Και να αξίζουν εδώ μαζί μας. Πέρασα Μεγάλη Παρασκευή και γινόταν ένας χαμός. Πραγματικά όμως χαμός και το Σάββατο. Από Τσιμισκή μέρος στο τέλος, εμένα εκεί να με βολεύει. Άρα υπάρχουν επιλογές για τα καταστήματα και πλατεία Αγίας Σοφίας και Mediterranean Cosmos και Ελευθέρως Βενιζέλος και πολλά στοκ ανατολικά, δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Αν θέλετε τώρα να ανακαινήσετε το μπάνιο σας, οφτίκας είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε. Πλακάκια και είδη υγιεινής με νέες προσφορές επιλεγμένα ήδη για όλη την άνοιξη. Θα βρείτε τον φτίκα στην κάτω τούμπα Απόλλωνος 37-39 πάνω από τον κήπο του Καλού. Ή πάτε ένα τηλέφωνο στο 2310-905-503 να κλείσετε ένα ραντεβού και να δείτε τι σας προσφέρει ο Φτίκας. Προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Αυτά, πάμε στο τελευταίο διάλειμμα και θα τα επιστρέφουμε σε λίγα λεπτάκια. Λοιπόν, εδώ είμαστε για το τελευταίο 20 λεπτό του σημερινού ΠΑΟΚ 24, πάντα στο Λίμπερο 107 και 4. Κάναμε αγάπη τα πλάνα μας με τον Αντώνη που είναι έξω, για να μας διαδεχτεί πού θα δούμε το μεγάλο παιχνίδι το σημερινό. Ναι. Έχουμε πολλές προτάσεις. Λοιπόν, για να μην λέτε ότι μετά δεν σας είπα, το καλύτερο που έχετε να κάνετε πριν στηθείτε στη τηλεοράση για να δείτε είτε το Tottenham Ajax είτε το Barcelona Liverpool, είτε και τα δύο μαζί, κάλλιστα, θα μπείτε στον λογαριασμό της Pepsi Max, της Pepsi Greece στο Facebook, θα απαντήσετε σωστά στο quiz που υπάρχει, φυσικά με ερωτήσεις γύρω από το Champions League, τη μεγαλύτερη και σπουδαιότερη ποδοσφαιρική διοργάνωση του πλανήτη. Και αυτοί που είστε καλά διαβασμένοι
ή και τυχεροί θα μπείτε στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα διπλό εισιτήριο για τον τελικό στη Μαδρίτη. Ένας πολύ σπουδαίος διαγωνισμός, πολύ μεγάλο το έπαθλο, το να είσαι παρόν στο τελικό στη Μαδρίτη. Ξαναλέω, μπαίνετε στον λογαριασμό της Pepsi Greece στο Facebook, απαντάτε σωστά στο quiz και μπαίνετε στον διαγωνισμό, στην κλήρωση για τον τελικό στη Μαδρίτη. Ένα διπλό εισιτήριο σας προσφέρει η Pepsi, καθώς αγάπη, Pepsi και Champions League πάνε μαζί. Έτσι. Εντάξει. Και πέρα από το διπλό εισιτήριο υπάρχουν φυσικά και πάρα πολλά δώρα όπως PlayStation, αλλά και μπάλες ποδοσφαίρου του Champions League. Να την κερδίσετε για να την έχετε στη συλλογή σας. Σπουδαία δώρα, σπουδαίος διαγωνισμός, απαντώντας απλά σε ερωτήσεις που έχουν να κάνουν με το Champions League. Οπότε, όσοι θεωρείτε ότι είστε καλά διαβασμένοι και βλέπετε όλα αυτά τα χρόνια Champions League, ανεξάρτητα από την ομάδα που υποστηρίζετε, καλό είναι να δοκιμάσετε τις γνώσεις σας, να μην πάνε χαμένες, για να είστε στον τελικό της Μαδρίτης μαζί με φίλο, φίλη, σύζυγο, το παιδί σας, γενικότερα μια εμπειρία που θα σας μείνει αξέχαστη. Λοιπόν, τελικός Άγιαξ Λίβερπουλ, μόνο εδώ πρώτη εδώ. Τελικός τότε να με Λίβερπουλ, αγάπη. Εγώ λέω Άγιαξ Λίβερπουλ, Στέργιο, μόνο εδώ πρώτη εδώ. Ωραία. Και σήμερα διπλό. Α, διπλό. Αυτά. Λοιπόν, θα πάμε στον Ραφαήλ. Θα του πούμε χρόνια πολλά καταρχάς. Ναι, γιατί γιορτάζει κιόλας, πέρα από τα καθιερωμένα χρόνια πολλά. Ραφαήλ. Πολύχρονος Ραφαήλ. Δεν τον ακούμε τον Ραφαήλ. Τον ακούμε. Δεν τον ακούμε, όχι. Θα τον ξανακαλέσουμε. Ξανά. Ρε παιδιά, έχει γενέθλια, ήμουν έτοιμη να δω. Όχι γενέθλια, γιορτή. Γιορτή. Θα μας πει ο ίδιος. Εγώ ξέρω ότι γιορτάζει σήμερα. Εγώ χρόνια πολλά του είπα. Τώρα από εκεί και πέρα, κάτσε να σου πω. Πόσο έχουμε σήμερα, 30 Μαΐου. 30. Όχι, Απριλίου. 30 Μαΐου, ωραία. Καλά τα πάμε. Καλό καλοκαιράκι. Ιούνιος, αύριο, βγείτε στις παραλίες. Αυτό είναι το καλό, λοιπόν, καλοκαιράκι, τι ωραίο. Ναι. Ραφαήλ. Α, γιατί. Τώρα με ακούτε. Τώρα σε ακούμε, ναι. Ωραία, ωραία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Τα άκουσα πριν, ευχαριστώ. Χρόνια πολλά, ρε φίλε, γιορτή έχεις. Το βρείτε, το ήξερα βασικά, εντάξει. Πολύχρονος, καλοφωτισμένος, τυχερός. Και με πόλικα λεφτά, να μην ξέρεις τι να τα κάνεις. Αυτά που είπαμε πριν στο chat, λίγο στο μυαλό, ναι, σου. Ναι, θα το κοιτάξουμε, θα το κοιτάξουμε. Μην ξαναγίνει, δεν χρειάζεται. Εννοείται. Όχι, δεν χρειάζεται. Να το Instagram για τέτοια πράγματα. Από τρίτους. Εμείς είμαστε στην οικογένεια. Δηλαδή, σε παρακαλώ ρε φίλε. Θα τα μοιραζόμαστε, μια οικογένεια όλα τα μοιράζονται. Αμπράβο, αμπράβο. Αυτό ακριβώς. Ραφαήλ, εσύ στηρίζεις σήμερα διπλό Άγιαξη ή βλέπεις κάτι άλλο? Όχι, είμαι, να πω την αλήθεια, με τα μωρά του Έαντα. Πάω στον Άγιαξη. Έμαθες και εσύ τα μωρά του Έαντα. Τα άμαθες και εσύ. Τζακαλέα, θα μείνει διβιώσεις κανένας άλλος. Δεν πειράζει. Ο Αντώνης μετράει για 100. Εντάξει, τελειώτη μπορεί κανένας, ο καθένας. Αλλά ναι, θέλουμε Άγιαξη στο τελικό να δούμε. Άγιαξη Λίβερπουλ και τον παίρνει. Γιατί Ραφαήλ θέλεις Άγιαξη στο τελικό? Υποστηρίζει από μικρό, α πούμε, από τα χρόνια του Κρόιφ. Να φανταστώ. Από Κλάιφερ, ναι, μετά που προλάβαμε. Από Κλάιφερ. Ναι, 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 από Κλάιφερ και μετά τον Πάτρικ. Μάλιστα. Αλλά όχι, νομίζω ότι ο Άγιαξ, ναι, θα ήταν ωραίο μια ομάδα έτσι. Outsider που δεν την περίμενε κανένα. Με αυτή την πορεία να φτάσει στο τελικό. Γενικότερα πάντα να ξέρετε ότι ο Ραφαήλ δεν τα πάει πολύ καλά με το στοίχημα. Αυτή την αίσθηση έχω. Δεν τα πάει καλά. Στα ποδοσφαιρικά όχι. Σε άλλα αθλήματα. Στα ποδοσφαιρικά όχι τόσο, ναι, ισχύει. Για πότε μην τα πάρετε τη μητρίδα που λέει. Στα άλλα αθλήματα. Στα άλλα αθλήματα, ναι. Δουλεύει καλά. Ραφαήλ. Ραφαήλ και. Τέτοιο θέλει ο τελικό, σα το είπα. Άγιαξ Λίβερπουλ, τέλο. Εντάξει, εδώ θα είμαστε. Ραφαήλ, μπαίνει η ομάδα στην τελική ευθεία πλέον, του βόλεϊ. Ναι, περιμένουμε νομίζω με μεγάλη ανυπομονησία όπω και όλοι οι φίλοι του ΠΑΟΚ τον πρώτο τελικό την Παρασκευή. Δεν έχουν ανακοινωθεί επισήμως οι ώρες από τη Λίγκα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό που υπάρχει από την ΕΡΤ, είναι να γίνει 4 η ώρα το μάτι την Παρασκευή, νωρίς στο Ρέντι. Εντάξει, δεν νομίζω πάντως ότι η ώρα παίζει για κάποιο συγκεκριμένο ρόλο. Ο στόχος του ΠΑΟΚ θα είναι ένας, να πάει να κάνει το break, να πάρει εκτός από το πλεονέκτημα και της έδρας μετά, μιας και έρχεται η σειρά στο Παλατάκι τη Δευτέρα, να πάρει και ένα ψυχολογικό πλεονέκτημα, να δείξει φυσικά ότι η νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό στον ημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδος ήταν μια αρχή για να αλλάξει όλη η φετινή πορεία του ΠΑΟΚ έτσι όπως ήταν τα πράγματα. Και νομίζω ότι πλέον όλα θα κρυφθούν στο γήπεδο. Η σειρά, Ραφαήλ, είναι Ρέντι, Παλατάκι, Ρέντι, Παλατάκι και αν χρειαστεί, ναι. Ρέντι. Ένα αλλάξει πάνε, ναι. Δεν είναι όπως στα ημιτελικά που ήταν δύο μάτς εδώ και δύο στην Αθήνα. Ναι. Επειδή φαντάζομαι ήδη στον τέταρτο τελικό Φίνικα Σύρου Ολυμπιακού υπήρξε κάποια διαφοροποίηση στον Ολυμπιακό. Εντάξει, σίγουρα ήταν καλύτερος, οκ. Okay. Από αυτό, ναι, που είδα. Ήταν καλύτερος. Έβγαλε νομίζω και αυτό το πάθος το οποίο λέγαμε, το ότι ήθελε
και αν εγωισμό, δηλαδή αθλητικό, ότι ήθελαν να το τελειώσουν οι παίκτες του. Πολύ καλή λειτουργία στο σερβίς, πάλι χωρίς τον Αλεξέ, βέβαια, Ολυμπιακός, αλλά με έναν Πετρέα πάρα πολύ καλό και από το σερβίς και στην θέση του κεντρικού. Βέβαια, έκανε ο Μουνιώθ πάλι τις γνωστές αυτές τις αλλαγές, ξεχνιόταν τις κλίσεις, είχε δηλαδή κάποια τέτοια λαθάκια, ήταν λίγο και η κρισιμότητα του παιχνιδιού, αλλά νομίζω ότι σε σχέση με το τρίτο ματ που δεν βλεπόταν ο Ολυμπιακός, στο τέταρτο είχε μια πολύ καλύτερη εικόνα. Ράφα, Αλεξίεφ δεν έχουμε σίγουρα τώρα στους τελικούς. Από την πλευρά του Ολυμπιακού, από το ρεπορτάζ τουλάχιστον, λένε ότι θα είναι κανονικά. Τώρα, αν είναι ελαφρύ τελικά αυτό το οποίο είχε και δεν είναι κάτι πιο βαρύ, όπως λέγανε οι πληροφορίες, τουλάχιστον αυτά που αγωγόντουσαν στην Κρήτη, θα χρησιμοποιηθεί. Στην Κρήτη πάντως όσοι λέγανε ότι για τον Αλεξέ για την κατάσταση του έλεγαν ότι θα είναι εκτός τελικών. Τώρα μπορεί να είναι και ένα από τα mind games τα λεγόμενα, δηλαδή να κρύβει το σάου στο μανίκι του Μουνιώθ και να τον χρησιμοποιήσει τον Αλεξίε. Βέβαια και τον Πάουκ. Και ο Κουμεντάκης είναι ένα θέμα για τον Ναι, και ο Κουμεντάκης είναι και αυτός ήταν αμφίβολος. Πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής στο τέταρτο μάτι με το Φίνικα. Εντάξει, δεν είναι και αυτός 100% έτοιμος. Εκμεταλλεύτηκε αυτές τις μέρες λίγο που υπήρχε και το ρεπό και αυτά να ρίξει ρυθμούς. Είναι δύο παίχτες πάρα πολύ σημαντικοί για τον Ολυμπιακό. Δύο παίχτες βασικοί σχεδόν. Ο Χρυσοφίδαλης, είπαμε, είναι σε μια ηλικία που δεν θα μπορέσει να αντέξει μια ολόκληρη σειρά παρόλο την εμπειρία που έχει. Αλλά με τον Αλεξίδη νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ έχει πολλές περισσότερες πιθανότητες να χτυπήσει το σερβίς του Ολυμπιακού. Έχει κακή υποδοχή ο Ολυμπιακός με τον Αλεξίδη. Επιθετικά πάνω κάτω νομίζω είναι τα ίδια με αυτά που είδαμε και με τον Χρυστοφιδέλη στην Κρήτη. Δεν νομίζω δηλαδή ότι διαφοροποιείται πάρα πολύ ο Ολυμπιακός με τον Αλεξίδη, τουλάχιστον στο κομμάτι της υποδοχής. Στο κομμάτι της επίθεσης κερδίζει ένα σύν, βέβαια. Πάντως, Ραφαήλ, λέγοντας ένα καλό δείγμα γραφής των δύο ομάδων από το μεταξύ του ημιτελικό μέχρι και σήμερα, έχω την αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ είναι ένα κλικ καλύτερος. Ναι, καλύτερα αυτό να το δείξει μάλλον τώρα σε σειρά αγώνων. 100%. Γιατί, ναι, σε ένα μάτς σίγουρα, όταν είναι και ημιτελικός, παίζουν πολλά πράγματα ρόλο. Μία φάση δηλαδή που μπορεί να γίνει είναι τελείως διαφορετικό όταν είναι νοκάουτ το μάτς. Τώρα σε μία σειρά θα πρέπει να δείξει ο ΠΑΟΚ σταθερότητα. Δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να έχει αυτά τα κενά διαστήματα που έτυχε να έχει στα προηγούμενα παιχνίδια. Δεν συγχωρούνται λάθη. Άρα πρέπει, νομίζω, ο ΠΑΟΚ καλύτερα να κάνει τέλεια παιχνίδια, νομίζω, ασχέτως το τι θα κάνει, δηλαδή το πώς θα εμφανιστεί ο Ολυμπιακός. Ο ΠΑΟΚ πρέπει σε όλη τη σειρά να κάνει το τέλειο του παιχνίδι. Πάντως, Ραφαήλ, σε σχέση με αυτά που λέγαμε όλα αυτά τα χρόνια στο μπάσκετ, ότι το πρώτο μάτς ήταν το πιο σημαντικό για την ομάδα που ήθελε να σπάσει την έδρα, νομίζω ότι στο βόλεϊ δεν ισχύει αυτό. Δηλαδή, κάλλιστα μπορεί ο ΠΑΟΚ να κερδίσει σήμερα στο Ρέντι την Παρασκευή, να χάσει το Παλατάκι. Ναι, δηλαδή, ναι, ισχύει. Ισχύει. Και να πάρει τον τίτλο, ας πούμε, όπως το έκανε ο ΠΑΟΚ πρόπερση, δηλαδή στο Ρέντι. Το πήρε πέρσι ο Ολυμπιακός και εκείνος 3-0 κέρδισε και εκείνος εδώ μέσα. Νομίζω ότι στο βόλεϊ όχι. Πολλά παίζουν ρόλο. Δεν είναι ακριβώς. Θα ήταν σίγουρα ευχής έργων ο ΠΑΟΚ να ξεκινήσει με νίκη. Ναι. Δεν το συζητάμε. Αλλά είτε συμβεί αυτό, είτε ο ΠΑΟΚ χάσει, ούτε θα κριθεί ο τίτλος υπέρ του ΠΑΟΚ, ούτε υπέρ του Ολυμπιακού. Δηλαδή, ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι το σημαντικό για τον ΠΑΟΚ είναι να κρατήσει το παλατάκι αλόβητο. Ναι. Και αν τα καταφέρει, νομίζω σε τρία παιχνίδια μπορεί να πάρει την νίκη που χρειάζεται, είτε στο πρώτο είτε στο τελευταίο, για να στηθεί πρωταθλητής. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να καθίσει το παλατάκι, πάση θυσία αλόβητο, να μην πάρει Ολυμπιακός νίκη. Γιατί αν πάρει νίκη στο παλατάκι, λίγο πολύ θα έχουν τελειώσει τα πράγματα. Κάπως έτσι το έχω στο μυαλό μου. Δεν ξέρω στην ομάδα πώς το έχουν. Φαντάζομαι σε μια ομάδα που κάνει πρωταθλητισμό, δεν μπορεί να κοιτάει το δεύτερο παιχνίδι. Έτσι δεν είναι. Εμείς καλά τα λέμε για το πώς θα μπορεί ο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι στο μυαλό και του Γιούρι Φιλίππο και των παιχτών είναι μόνο το πρώτο παιχνίδι. Ούτε καν το δεύτερο, πόσο μάλλον τρίτο ή τέταρτο. Και αυτό δεν σημαίνει δηλαδή κάτι. Ακόμα και μία ήταν να έρθει στο πρώτο παιχνίδι, ό,τι και εικόνα να υπάρχει δηλαδή από τις δύο ομάδες, κάλλιστα μπορεί να τραπεί μέσα σε μία σειρά αγώνων που θα κρατήσει τουλάχιστον 15 μέρες. Θα ξεκινήσει από 3 Μαΐου και θα τελειώσει, μπορεί και 15 δηλαδή. Οπότε τα πάντα μπορεί να γίνουν. Το καλό είναι ότι δεν θα έχουμε διακοπή πλέον, έτσι δεν είναι. Όχι, θα ναι, είναι η τελική, θα είναι ο ένας από τον άλλο. Ναι, ναι. Ωραία, θα έχουμε και την Παρασκευή και την Πέμπτη να τα ξαναπούμε για τον πολύ σπουδαίο πρώτο τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και ΠΑΟΚ. Διαβάζω στο ΠΑΟΚ 24 ότι στο βόλεϊ γυναικών πάει ο ΠΑΟΚ να κάνει μια σπουδαία κίνηση, έτσι δεν είναι? Ναι, νομίζω ότι έχουν μπει ήδη οι βάσεις για να ξεκινήσει σιγά σιγά το ρόστερ της επόμενης σεζόν. Ήδη έγινε αυτό με την επισημοποίηση της ανανέωσης της συνεργασίας με την Εύα Χαντάβα.
Εντάξει, θα δούμε νομίζω από εδώ και πέρα το τι μπορεί να κάνει. Είναι δύσκολο το να πείσεις παίκτες στο να έρθουν πάλι στην Ελλάδα όταν είναι από το εξωτερικό Ελληνίδες. Πόσο μάλλον και σε μια ομάδα η οποία, εντάξει, ό,τι και να πούμε, είναι νεοφώτιστη στην κατηγορία. Λογικό είναι να το βλέπουμε και λίγο διαφορετικά. Μιλάμε για την Αθή Βασιλετονάκη. Ναι, η οποία ήταν μέσα στους στόχους του ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι στο νήμα μάλλον την κερδίζει η Τουρκία και η Γαλατά Σαράι. Δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση από πλευράς τουρκικής ομάδας. Αλλά από τα μέσα ενημέρωση γειτονικής χώρας τουλάχιστον αυτό φαίνεται. Αλλά νομίζω αυτό που γράφουμε και στο άρθρο μέσα, ότι ανεξάρτητα με την κατάληξη της συγκεκριμένης κίνησης, ο ΠΑΟΚ δείχνει ποιος είναι ο στόχος. Δηλαδή, ναι, όταν σε ποιες παίκτες δηλαδή ότι είναι πάνω, στο πάνω ράφι. Σιγά σιγά δηλαδή νομίζω ότι θα χτιστεί ένα σύνολο πάρα πολύ ικανό για την πρώτη χρονιά δηλαδή στην Βόρεια Λίγκ. Κοίταξε, είχαμε ακούσει και τον χρηματοδότη της ομάδας, τον κύριο Μυρίδη, και μετά την άνοδο αλλά και στο ΠΑΟΚ 24, ότι ο στόχος είναι υψηλός. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, και νομίζω ότι θα φανεί αυτό σιγά σιγά, ναι, με τις κινήσεις. Σε καμία περίπτωση ένας ΠΑΟΚ κομπάρσος στο πρωτάθλημα των γυναικών. Εννοείται. Τώρα δεν ξέρω αν την πρώτη χρονιά μπορέσει η ομάδα και φτάσει στην κορυφή. Γιατί όχι. Επαφείται και στους ανθρώπους της ομάδας και στον κύριο Αμυρίδη και στην ερασιτέχνη και στις παίκτριες. Αλλά σίγουρα θα έχουμε να πούμε πολλά τη νέα χρονιά και για την γυναική ομάδα. Έχουμε κάτι άλλο από την ερασιτέχνη, Ραφαήλ, γενικότερα? Είναι όλη η εβδομάδα νομίζω από εδώ και πέρα και όλο το διάστημα το 15ήμερο φουλ με τελικούς εντός και εκτός εισαγωγικών. Το Σάββατο πρώτος τελικός λογικά στην Νεάπολη, και αυτό αναμένεται να ανακοινωθεί σήμερα ή αύριο. Ένα χαρτί περιμένει ο ΠΑΟΚ για το handball της γυναίκες. Διεκδικεί το πρώτο του double στην ιστορία του τμήματος μετά την κατάκτηση του κυπέλλου στην Άρτα απέναντι στη Νέα Ιωνία, πάλι με πλεονέκτημα έδρας. Είναι λίγο η Νέα Ιωνία ο κακός δαίμονας του ΠΑΟΚ. Πέρσι πάλι με πλεονέκτημα δεν τα κατάφερε. Φέτος όμως έχει δείξει το σύνολο του Δημητρούλια ότι είναι ικανό να πάρει το πρωτάθλημα. Θέλουν φυσικά οι άνθρωποι του τμήματος και την υποστήριξη του κόσμου, γι' αυτό το λόγο και επιλέγουν και την Νεάπολη, αν μπορέσει τελικά να χρησιμοποιηθεί σαν έδρα, και εκεί η σειρά κρίνεται στις τρεις νίκες ο τίτλος. Το ανδρικό χάντμπολ περιμένει σήμερα αντίπαλο λογικά την ΑΕΚ για τα ημιτελικά, και εκεί η σειρά θα ξεκινήσει το Σάββατο και ο ΠΑΟΚ παίζει με μειονέκτημα έδρας. Γνωστή η κατάσταση από τον Γενάρη με ελληνικό ρόστερο ΠΑΟΚ, αλλά νομίζω ότι έχει δείξει ότι παλεύει όλα τα μάτια, θα αφήσει δηλαδή την σειρά με την ΑΕΚ. Θα θέλει και αυτός μέσα στην Νεάπολη να κρατήσει αλόβητη την έδρα του και ό,τι μπορέσει να καταφέρει μέσα στο ΆΚΑ, αν δηλαδή έχει τις πιθανότητες αυτές για να περάσει το τελικό. Και το Πόλο ξεκινάει τα play-off την Παρασκευή με τον Απόλλωνα Σμύρνης, και αυτός με μειονέκτημα έδρας. Έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ, τουλάχιστον τελευταία αγωνιστική που έπαιξε με τον Απόλλωνα, ότι μπορεί να τον χτυπήσει, μπορεί να τον χτυπήσει την εθνική ομάδα. Πάλι, εντάξει, έχει το πλεονέκτημα έδρας στο Απόλλωνα. Θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να πάει εκεί να κάνει μια μίνι έκπληξη και να μεταφέρει εδώ μετά την σειρά στη Θεσσαλονίκη για να την τελειώσει. Και οι γυναίκες μετά, που είναι πλέον η Φιέστα, να γίνει την Κυριακή. Περιμένουμε και εκεί αν θα δούμε αν θα γίνει το μάτι στη Τούμπα για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο το 14ο πρωτάθλημα. Ωραία. Ευχαριστούμε, Ραφαήλ. Να είστε καλά. Και πάλι χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πολύ για αυτό. Ενημέρωση μας που θα μας βγάλει σήμερα, που θα κινηθούμε. Σωστό. Να κάνουμε το πρόγραμμά μας. Ευχαριστούμε πολύ. Τον Άγιεκ θα πάμε να δούμε. Τον Άγιεκ. Με τα δικά μας. Τίποτα άλλο. Εννοείται. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, παιδιά. Καλή συνέχεια. Λοιπόν, ακούσαμε και τα νέα της ομάδας Βόλεϊ και γενικότερα του ερασιτέχνη. Επειδή αναφερθήκαμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, οφείλουμε να το αναφέρουμε και στο τέλος. Ανασκεύασε ο φοβερός δήμαρχος της Καλαμάτας. Ναι. Εντάξει. Είπε ότι μπορεί και να διακοπεί αυτό το έθιμο, το πατροπαράδοτο, όπως διαβάζαμε στο διάλειμμα, αγάπη. Ναι. Λοιπόν, αν δεν αλλάξει το νομικό πλαίσιο από την πολιτεία. Και μέσω του Open που φιλοξενήθηκε, ζήτησε συγγνώμη για τη δήλωσή του ότι το έθιμο του Σαϊτοπόλεμου δεν θα απαγορευτεί, γιατί είναι καταγεγραμμένο στο DNA των Μεσσίνιων και θα υπάρξουν αντιδράσεις. Ναι, βέβαια, διαβάζουμε, ας πούμε, ακόμα στο site της Καλαμάτας. Της ομάδας? Όχι, ρε, της πόλης. Υπάρχει μέσα μια σελίδα, τέλος πάντων. Που λέει, ας πούμε, ότι αποφασίσαμε ότι αυτό το έθιμο του Σαϊτοπόλεμου, το οποίο παρακολουθεί, λέει, όλη η Ελλάδα. Εννοείται όλη η Ελλάδα. Θα γίνεται στο κέντρο, γιατί είναι ευνοϊκός ο άνεμος στο κέντρο της πόλης και μπορεί να φύγει πιο εύκολα ο καπνός. Ναι. Οκ. Λοιπόν, μπορείτε εκεί στην Καλαμάτα και σε άλλες πόλεις και σε νησιά
να βρείτε άλλους τρόπους. Α, κουκακού, λέει. Φέραμε το σιτοπόλεμο στο κέντρο της πόλης, ναι, Καλαμάτας. Ναι. Φέραμε. Στην ιστορική πλατεία Όθωνος, όπου ο τόπος μας βοηθά και από πάνω απόψη περιβαλλοντική, διότι ο νέδοντας έχει ρεύμα και ο καπνός φεύγει σε μηδέν χρόνο. Και βοηθάνε το περιβάλλον οι άνθρωποι. Φέραμε. Μπράβο τους. Οκ, εντάξει. Κάθε φορά τα συμπλέσματα του δεν μου αλλάζει λοιπόν, κάτι. Βρείτε άλλους τρόπους, το ξαναπώ, σε νησιά και σε πόλεις της Ελλάδας για να προσελκύσετε κόσμο. Αν νομίζετε ότι όλη η Ελλάδα είναι στραμμένη στην Καλαμάτα για τον σαϊτοπόλεμο, κοιμάστε τον ύπνο του δικαίου. Ή μας περνάτε για βλάκες. Είναι ευνοϊκός ο άνεμος στα αργία γιατί φεύγει ο καπνός. Αυτό είναι σημαντικό. Το σημαντικό αυτό είναι να μην επιβαρύνει το περιβάλλον. Τώρα, αν χαθεί κάποια ζωή, εντάξει, να κάνουμε. Εντάξει, ναι, και μια λένε ζωή στην να Καλαμάτα. Χαεί. Και μια ζωή να χαθεί, το θέμα είναι να μην υπάρχουν αντιδράσεις στα αργία. Από ναι, γιατί είναι στο DNA των Μεσίνιων αυτή η ιδέα. Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα που ανασκεύασε, μας άλλαξε την άποψη. Ναι, ναι, τώρα που ανασκεύασε. Τέλος πάντων. Δείχνει μια σοβαρότητα του Δημάρχου να ανασκευάζει δύο ώρες μετά. Δηλαδή. Τέλος πάντων, θα πλησιάζει και η μέρα των εκλογών. Σημαντικό αυτό το αστέριο. Γιατί πριν τις εκλογές δεν θέλεις αντιδράσεις. Οι μισοί φίλοι μου βάζουν υποψηφιότητα για δημοτική συμβουλή. Είδα τώρα νέο κοινό μας γνωστό. Θα σου πω εκτός ποιο. Τώρα το είδα φρέσκο, φρέσκο. Άμα είναι πολύ σοκαριστικό, ας το διάβρω κάποιοι. Θα σου πω, όχι, θα σου πω, εγώ είναι κοινό γνωστό. Μιλήσαμε και πριν λίγο καιρό μαζί του. Θα σου πω. Μάλιστα. Ναι. Θέλει να βοηθήσει και αυτό στον τόπο του. Ναι. Ωραία. Ναι. Μάλιστα. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος. Φτάσαμε στο τέλος. Θα τα πούμε την Πέμπτη τώρα. Από την Πέμπτη νομίζω θα έχουμε πολύ ρεπορτάζ και για τη σύσκεψη που λέγαμε πριν για τον τελικό και για την ομάδα σιγά σιγά που θα έχει κάνει και μια-δυο προπονήσεις, οπότε θα έχουμε εικόνα. Νομίζω λίγο περιμένουμε και τον Ενρή για να δούμε αν θα προπονηθεί σιγά σιγά και αν θα μπει ίσως και στην αποστολή για τον ΠΑΣ, ώστε να είναι πιο έτοιμος για τον τελικό, αν θα το καταφέρει. Γενικότερα από Πέμπτη θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε, μαζί και με τον Σταύρο. Φτάσαμε για σήμερα στο τέλος. Μαζί μας το Ρίτζι Καζίνο και το Θέατρο Βεργίνα. Σήμερα το βράδυ, αύριο, Πρωτομαγιά, Παρασκευή και Σάββατο, οι τελευταίες παραστάσεις της κυρίας Επιθεώρησης. Κλείστε κύριο στα εισιτήριά σας, στα ταμεία του καζίνο, όλο το 24ωρο, ticketservice.gr, στα καταστήματα public, να απολαύσετε την κυρία Επιθεώρηση στην κορυφαία σκηνή της πόλης, το Θέατρο Βεργίνα. Τα είπαμε και για το Champions League. Μπείτε στη Στίχημαν από κινητό, τάμπλετ και υπολογιστή και θα δείτε τη μεγάλη γκάμα επιλογών και για το παιχνίδι Tottenham Ajax και για το παιχνίδι Barcelona Liverpool. Σπουδαία βραδιά. Καλή επιτυχία σε όσους θελήσουν να συνδυάσουν την απόλαυση με τα κέρδη. Και γενικότερα να δούμε δύο σπουδαία μάτς αντάξια των τεσσάρων ομάδων. Το Bardon Cafe Bar είναι μαζί μας. Το στέκει στον Εύωσμο που έχει γίνει πια συνήθεια. Στον Bardon μπορείτε να πάτε το πρωί να πιείτε τον καφέ σας. Μπορείτε να πάτε και το βράδυ για ένα ποτό ή κοκτέιλ. Υπάρχουν και πολλά events που γίνονται εκεί. Και φυσικά είναι στον Εύωσμο, Μεταλλείων Ταύρου 4, δίπλα ακριβώς στον πεζόδρομο. Πολύ εύκολος ο χώρος για να πάτε. Είτε από το κέντρο, είτε αν είστε στα δυτικά. Και ένα αξούς είναι μαζί μας. Πάρα πολλές επιλογές. Είτε μιλάμε για ανδρική συλλογή, είτε για γυναική, είτε για παιδική, είτε για αξεσουάρ, είτε για τσάντες. Όλα υπάρχουν στα ΝΑΚ. Το νέο κατάστημα της Μισκή μέρος στο τέλους είναι στην καρδιά της πόλης και βολεύει νομίζω τους πάντες, αλλά υπάρχει φυσικά και πλατεία για σοφίες κατάστημα και Mediterranean Cosmos και στους Ελευθέρους Βενιζέλους για όσους ταξιδεύουν και πολλά στόκ ανατολικά δυτικά και στο κέντρο και φυσικά nac.gr με δωρεάν αποστολή και αλλαγή σε όλη την Ελλάδα. Και Φτίκας, η καλύτερη λύση για να ανακαινήσετε μέρος ή ολόκληρο το μπάνιο σας. Απόλλωνος 37-39 κάτω Τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503. Στον Φτίκα θα βρείτε τα προϊόντα από τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας. Νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη για όλη την άνοιξη. Η καλύτερη επιλογή για να ανανεώσετε το μπάνιο σας, που έχουμε πει αγάπη μαζί με την κουζίνα, είναι οι δυο πιο ζωτικής σημασίας χώροι του σπιτιού. Αυτά νομίζω για σήμερα. Θα δώσουμε τη σκυτάλη στο ανάλυση των Bayer Press. Εμείς επιστρέφουμε Πέμπτη. Καλό μεσημέρι σε όλους. Και προσοχή αύριο πάλι. Με τα αρνιά, οκ, okay, λίγο μέτρο. Γιατί αγάπη θα υπάρχουν και αύριο αρνιά. Συγγνώμη που σε σοκάρω. Θα το δεις και εσύ στο λογαριασμό σου στο Facebook. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Καλό μεσημέρι.